Πώς είσαι, Γιάννη? Κόλκα, ήρθες. Γύρισες. Φίλε, ο επαγγελματίας πάρα το καλοκαίρι. Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο που κινούμε πλέον. Ναι. Το καλοκαίρι μου δεν είναι στατικό, ρε φίλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν έχει διακοπές. Όποιο πεταμένο από την UEFA έχει βγάλει το καλεντάρι, τη γυναίκα του με 8 να βρει. Συγγνώμη, είσαι προετοιμασία. Δεν φαίνεται. Προς τα μέσα, προς τα έξω. Τι έκανες? Πρώτα κάνουμε όγκο. Τι έκανε, τι έγινε, λέει? Πρώτα κάνουμε όγκο. Ναι, και μετά γράμμωση. Τα δημοσιογραφικά δεν τα ξέρεις. Πρώτα κάνουμε όγκο. Τι δοκιμάσατε εκεί, τι μπορεί να έφαγες εκεί? Ό,τι τρώγεται τότε. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα, Γιάννη. Πλέον αποφάσισα. Ξεχυλίζεις. Πήγα σε διατροφολόγο, θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί πρέπει να μοιραζόμαστε όλα με το κοινό. Ναι. Και μου είπε το κορμί μου είναι τέτοιο. Ναι. Όχι, όχι, θέλω να μου το πεις όπως μου το είπε στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Το κορμί μου είναι τέτοιο. Ώστε αν χάσω τα κιλά. Ναι. Αυτά εδώ που έχω τα. Εδώ στην κοιλίτσα μόνο. Γιατί στα άλλα είμαι normal. Ναι, παντού. Είσαι. Εντάξει, αν χάσω αυτά. Τα 20 κιλά εδώ στην κοιλιά. Ναι. Που κατάφερα να τα συσσωρεύσω. Εντάξει. Θα είμαι φέτες. Θα βγουν κυλιακοί δηλαδή κανονικά. Θα είμαι 6-6 pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα είναι 4 και 2, δεν θα είναι. 8 είναι τα. Εντάξει, η κυλιακή είναι 8, δεν είναι. Μην το ξεφτιμίσουμε. Αλήθεια. Ας κλειδώσουμε. Ναι, αυτό μου είπε. Επίσης μου είπε. Σου έβγαλε πρόγραμμα. Τον καλύτερο μεταβολισμό που έχει δει ποτέ. Πασόκ. Ωραία. Ναι. Και το δεύτερο που μου είπε είναι ότι φαίνεται ότι έχω μια υποδομή αθλητή. Τι έχεις? Υποδομή αθλητή. Την είπες και εσύ ότι έχεις ξεκινήσει. Όχι μόνο. Της έκοψε την καριέρα. Πω, τίποτα, όχι. Πώς λέγανε τον προπονητή αυτός που σε έκοψε την καριέρα? Ένας που τόλμησε να με βάλει να με αφήσει εκτός της δεκάδας. Ναι. Μια φορά 12 χρονών, έφαγε την μπλούζα στο κεφάλι. Εντάξει. Γιατί παίρναμε τις μπλούζες και τις πλέναμε εμείς μόνοι μας. Εσύ είσαι μικρή παίκτης, έτσι κάνετε. Εμείς όλα μας τα πλένουν. Στην καρδίτσα δηλαδή σας πλένανε τις φανέλες? Στην καρδίτσα δεν είχαμε φανέλες. Παίζαμε η ξεμπλέτσατη. Ναι. Είναι η γυμνή ξεμπλέτσατη με τα ρούχα. Έτσι μας χώριζε ο προπονητής. Η ξεμπλέτσατη με τα ρούχα. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, Γιάννη, ναι. Ετοιμάσου για έναν άλλον κόρκα από την επόμενη σεζόν. Μακάρι, είναι υγιεινό αυτό που λες πολύ. Είμαι μαζί σου, θα σε στηρίξω, θα σε βοηθήσω. Εντάξει, μου κόψε τα μακαρόνια, θα περάσω δύσκολα δηλαδή. Σου είπα, κόψε μακαρόνια, αναψυκτικά και ψωμί και θα έχεις μεγάλη διαφορά. Από το αλκοόλ? Το αλκοόλ δεν πειράζει. Άμα πίνεις λευκά ποτά, δεν πειράζει. Τα άλλα είναι τα περίεργα τα χρώματα. Τέλος πάντων, θα γίνω φέτες με λίγα λόγια. Ετοιμαστείτε, άρχισε να χαϊδεύεστε μερικές σε δύο μερικά μήνες. Μερικά κορίτσια, ναι, ξέρετε. Αρχίστε σιγά σιγά. Ναι. Γιατί δεν θα αντέξετε και εγκέφαλο και κορμί. Θα έχουμε, ναι, όλο το πακέτο. Ξεκάθαρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν κατάλαβε ποιο είναι το δυνατό μου χέρι. Με ποιο γράφεις? Δεν, ποιο είναι το καλό μου. Ποιο είναι το καλό σου? Εσύ που είσαι κοινός θνητός. Ναι. Έχεις το δεξί καλό. Ναι. Εγώ όμως χρησιμοποιώ και τα δύο, φίλε. Είσαι αριστερόχερας. Ναι, αλλά τις δίνω το δεξί. Με το δεξί. Σολάρις με το δεξιόχερα. Όχι, αλλά χρησιμοποιώ και το δεξί. Εγώ δεν μπορώ με το αριστερό γιατί μου φαίνεται ξένο. Άκου να δεις. Και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Όταν γράφω με το αριστερό και παίζω μπάσκετ με το δεξί π.χ. Εσύ και ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Είδες. Και οι δύο χοντροί. Η κεφαλική παίκτες. Πολύ. Ναι. Ωραία. Έτσι έκανε ο Φάνης. Φάνης είναι αριστερό. Όταν το είδα πρώτη φορά να δίνει αυτόγραφο με το αριστερό χέρι, με έφυγε το κεφάλι. Λόγω, δεν είχα τη δει άλλη φορά. Όχι, δεν είναι. Λέω εντάξει, πρέπει να είμαι μπούφο. Λέω ο άνθρωπο είναι αριστερόχερα και εγώ νομίζω ότι είναι δεξιόχερα. Γιατί πήγαινε και τον έκανα screen, ναι, στην εθνική ομάδα. Στο δεξί, στο καλό. Και λέω τι κάνει τώρα. Και πήδα εκεί με το ανάποδο πόδι, με το δεξί πόδι. Mm. Αλλά σώτηρε με το δεξί. Ακόμα πιο πηδάω. Σε πηδά. Με τα γόνατα. Τέλος πάντων. Στην, ναι, πάντα έχω το δεξί καλό. Άλλο που το χρησιμοποιώ και το αριστερό. Πώς γίνεται. Το χρησιμοποιώ, ρε. Δεν είχα πρόβλημα ποτέ. Και τα δύο. Αλλά το δεξί είναι το καλό. Ναι. Δεν θα κολλήσω να μου έρθει μπάλα στα αριστερό. Να τη φέρω έτσι. Ξέρεις να τη. Ναι. Με τη μία, ε. Ναι. Με το Μουντιάλ τι γίνεται? Πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά. Βγαίνουν οι διακοπές σιγά σιγά. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή που θα είμαστε μαζί. Ναι. Το σύχαμα από την. Έλα, μην λες έτσι για παίχτες. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν είναι κολλητό, είναι ο Λουκάκου. Δεν είναι κανένα κολλητό. Ωραία, άμα χτυπήσει, τι θα γίνει? Δεν θα χτυπήσει. Τι το λες, κατάρες? Όχι, ρε. Σου είπα, μην το λες. Πες, μακάρι να μην τον έχει δεκάδα. Δεν γίνεται να μην τον έχει δεκάδα, Γιάννη. Τον μίλησα τις προάλλες
και δεν είπα να πάθει κάτι το παιδί. Ναι. Είπα να μην βάλει γκολ και στο μισό μέτρο τα είχαν. Τον μιλάμε. Έτσι, δεν θα τον μιλά. Δεν θα τον λε. Το σύγχαμα. Ναι, δεν είπα να ψοφίζει. Δεν είναι ωραίο να λε για αθλητές. Μα δεν το λέω αυτό το πράγμα. Δεν πήγα να πω. Συνεχίζει, σου λέω άλλαξε. Με... Ναι, εσύ το νόμιζε τώρα. Παγορεύεται. Έχω πάει και έχω μιλήσει με έναν προπονητή. Επίσημο τώρα με λεφτά, με έτσι πριν χρόνια. Και μου λέει, θα άρχισε πρώτο, θα φεύγει τελευταίο. Ναι, ναι, τον λέω εγώ. Μου λέει, οι καφέδες αυτά, ναι, ναι, κομμένα, ναι, ναι. Άντε να υπογράψουμε να τελειώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Α, και τι μου λέει. Μου λέει, έχω κάτι πολύ σοβαρό να σου πω. Λέω, όχι, τώρα θα μου πετάξει καμιά ρηπαπά. Λέω, τι έγινε, τι coach. Μου λέει, άμα χτυπήσει, όπαλο. Τι πάω ξύλο, γυρνάω. Λέω, εντάξει, coach, δεν είναι ωραίο να μιλάμε σαν παίκτη. Άμα χτυπήσει. Ναι. Ναι, ναι, μου λέει, άμα. Κοίταξε, επειδή μου λέει, τυχαίνει, επειδή μου είπε ποσοστά. Ναι, ναι, ρε, κότσου τελείωνε, ναι, ξέρει τώρα αρχίζω και φορτώνω. Θέλω να σου βάλω το τέτοιο, ρε, το συμβόλαιο. Θέλω, να δεν, ξέρω, δεν ξέρω τι θέλει να μου κάνει. Ναι. Μου λέει, φάει, μάλλον να με φάει ήθελε. Ναι. Μου λέει, τέλο πάντων, μου λέει, άμα χτυπήσει. Πεδώ να χάσει το κική. Εντάξει, έχω παραγγείλει χυμό. Ναι. Δεν πήρα καφέ που ήθελα. Ναι. Δεν πήρα χυμό, το έπαιζα αθλητή. Ναι. Μου λέει. Άκου να δεις, μου λέει. Άμα χτυπήσεις. Τρίτη φορά. Πέμπτη φορά. Έχει πει, ξέρεις, ναι. Τον κόβο και συνεχίζει. Ναι, και θα σε φάει. Αυτή τη βλακιά που λες εσύ τόση ώρα. Δεν είπα εγώ αυτό, εσύ αυτό είπες. Και λέει. Είπα εγώ, Βασίλη. Είπα εγώ να χτυπήσει κανείς. Να μην βάλει γκολ το ζώο. Με το Λίντελ εδώ πέρα, το μαλλιά. Σταμάτα, δεν μας δίνουν λεφτά, Λίντελ. Τους κυνηγάμε. Και που λες. Ναι. Μου λέει. Άντε, λέω, τραυματίζουμε. Δεν κάνω. Ναι, ναι, δεν το έπεισε ολόκληρο. Έτσι, νευρίασα, φόρτωσα. Τώρα πάω να υπογράψω. Ναι. Το τελευταίο ραντεβού. Φαντάζομαι και εκεί που φύγει την Τόγκα. Με παίρνει και για να πάμε στα γραφεία. Εκεί που φύγει την Τόγκα, λογικά. Ναι. Όχι. Όχι. Άλλη ομάδα. Ναι. Δεν πήγα τελικά. Και μου λέει. Ωραία, το λέω, χτυπάω ο coach. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα κατευτούμε. Λέω, θα σφίξουμε τα δόντια, παίξουμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Ένισα, κάνουμε τα πάντα. Εγώ νόμιζα αυτό τώρα μου έλεγε. Τώρα δεν είμαι και χέρι, δεν φοβάμαι κιόλας. Ναι. Θα παίξω. Ναι, λέει, άμα βάλω τον άλλον, λέει, και παίζει λίγο καλά, μην μου κάνεις μπουρδελο την ομάδα, γιατί δεν παίζει. Σηκώνομαι, βάζω χέρι τσέπη, πετάω ένα 5.000 δραχμές τότε. Ας τα διάρρεση, η ομάδα σου, λέω, και σκόβε και έφυγα. Μην κάνω, λέει, άμα χτυπήσω, πλάκα μας κάνει. Κάποιος δεν είχε βάλει πρίζες αυτόν τον πλάκα. Είναι δυνατόν. Επαγγελματία προπονητή. Θα πήγε ο Λουφιάνο ο κλασικό, θα έλεγε Άσο Γιαννουλή. Έφαγε αυτόν. Ναι. Ναι. Άκου εδώ λέει τι ήθελε να μου πει ο τύπο, ότι άμα παίζει η αλλαγή μου ναι. Καλά. Μην κάνει μπουρδέλο την ομάδα. Ναι. Γιατί δεν παίζω εγώ. Ναι. Το οποίο θα γινόταν. Ναι, αλλά δεν το λέμε αυτό. Δεν το λέμε, όχι. Δεν το λέμε. Ποιο ήταν αυτό ο προπονητικό προπονητή. Αυτός ο άνθρωπος που έβλεπε 6 μήνες μπροστά. Αυτός ο άνθρωπος. Τι, έκανε καριέρα μετά. Λίγο, λίγα πράγματα. Κρίμα και διάβαζε το μέλλον, ε. Διάβαζε το μέλλον. Μήπως τον είδε σε καμιά κάρτα τα ρόνα, ρίχνει 0-90 αυτά. Και με το που φεύγω από το ραντεβού, εντάξει, με περιμένω στα γραφεία να πάνε υπογράψω. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο το μάνατζερ, λέω αλλού, βρες αλλού. Και πήγα στη VNX, μέσα στο μισάωρο. Ναι. Στην ΑΕΚ ήταν υπογράψει. Όχι. Δεν λέω. Γιατί δεν λέω. Γιατί δεν λέω. Θα καταλάβουν όλοι ποιος ήταν προπονητής. Τέλος πάντων. Ναι. Άκου εδώ τι με έλεγε. Με το ζόρι, δηλαδή να τραυματιστώ. Όλους τους προπονητές σε ζόρι. Είναι δυνατόν να πεις έναν αθλητή αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ δεν πήγα από αυτό το πράγμα. Αυτό που είχες να πεις. Να μην βάλει κόκκινη κάρτα. Περπάτα, πα στον άλλο, πάρε κόκκινη κάρτα, όλα τα είπες. Κόκκινη κάρτα, εντάξει, δεν σε πειράζει ένα. Εντάξει, φίλε. Κόκκινη κάρτα για να πάρεις πρέπει να σε κατέψει κάποιον. Όχι, μπορεί να βαρέσει κάποιον κατά λάθος με αγωνιά. Αυτό λέμε, πρέπει να χτυπήσει κάποιον. Να τώρα το δεν πάνε, είναι οι κότες όλοι οι ποδοσφαιριστές όπως έχεις ξεκάθαρα, δει. Ξεκάθαρα με το βάρ. Είναι όλοι. Γλουγλου. Έδωσε μια κλωτσιά ο Μπεντακούρ, μια καλή τώρα. Πάνε να δώσουν, αλλά δεν έχει. Δεν υπάρχει τζουφιά. Ακούω να δεις τώρα, επειδή δεν κάναμε μαζί εκπομπή για το Μουντιάλ, όταν ήταν το Μουντιάλ, δεν κάναμε. Δεν είχε προχωρήσει. Υπάρχουν εντολές ξεκάθαρα πλέον από τους διαιτητές να αφήνουν την κλωτσιά. Δεν βγάζουν εύκολη κάρτα, ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν βγάζουν εύκολα κάρτες. Είναι, το έχουν είναι πολύ λίγες. Είναι, από τον τρόπο που σφυρίζουν, ναι. Φαίνεται ότι, ότι έχουν εντολή να αφήσουν λίγο πιο σκληρό το παιχνίδι. Γιατί είχε ξεφτυλιστεί, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Γιατί έχουν και το VAR. Ναι, τώρα, εγώ τώρα πάω να δώσω μια κλωτσιά όταν δεν κοιτάει ο διαιτητής, έτσι δεν είναι. Ναι. Και τη χάνει τη φάση. Τι χάνει τον ειδοποιούν από μέσα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
και ναι. Το λένε τράβα, έλα να σου δείξω κάτι. Έλα λίγο, έχουμε κάτι. Λοιπόν, κάτω από 6 λεπτά δεν έχω δει μάτς. Γιατί? Παράταση. Κάτι. Όχι παράταση. Παιχνίδι. Πώς το λένε, μωρέ. Παιχνίδι. Μετά το 90 λεπτό. Παράταση. Όχι παράταση, ρε. Πέναλτι. 6-5-6 λεπτά. Κάτω από 3 λεπτά δεν έχει τελειώσει ποτέ. Ναι, γιατί έχουν το VAR πλέον. Αυτό θα γίνεται παντού τώρα το VAR. Ναι, πρόσεξε με όμως. Ναι. Η πρώτη μέτρηση που έγινε ναι. Λέει ότι μετά το VAR ο καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου είναι περισσότερος. Αλήθεια. Γιατί? Γιατί τα βλαμμένα δεν πέφτουν όλη την ώρα και κάνουν πως πεθαίνουν. Εκεί μπορεί να σε τιμωρήσει με το VAR. Ναι, έχουν δικαίωμα. Κοίτα. Έχουν δικαίωμα για τις χοντρές φάσεις να το χρησιμοποιούν. Αλλά επειδή πλέον καταλαβαίνουν όλοι ότι μπορεί να σε γλεντήσει το σύμπαν. Ναι. Άμα κάνεις καμιά βλαχομακιά και καλά νομίζω ότι θα την γλιτώσεις, είναι πιο μαζεμένοι. Παίζουν πιο σωστά. Παίζουν πιο σωστά. Έχουμε πιο καθαρό, πιο πολύ χρόνο. Στην Ελλάδα θα έχει βάρε. Ναι. Σε όλο τον κόσμο μπαίνει τώρα. Όχι σε όλο τον κόσμο, τώρα το βάζουμε εμείς. Η FIFA άκουσες, δηλαδή. Εδώ η κυβέρνησή μας είναι λίγο αργά τα παιδιά. Ναι. Είναι τα ζώα μας αργά. Τώρα προκήρυξαν τον διαγωνισμό. Τι τώρα. Στα πρώτες αγωνιστικές πιθανότητα μπορεί να μην έχουμε. Εκεί θα γίνουν όλα δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Και το VAR είναι 5 άτομα που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο. Ναι. Οι οποίοι είναι διαιτητές. Ναι, όλοι. Έχει κονόμα. Έχει μελοκαματάκι. Τίποτα γαργάρα μπορεί να αφηθεί να γίνει. Όχι, γιατί μεταξύ τους δεν θα είναι και. Άρα αυτό. Θα πέσει ρουφιανιά. Δεν μπορεί να γίνει γαργάρα. Δεν μπορεί γαργάρα να γίνει. Μπορεί να κάνει διαιτητής μες στο γήπεδο. Να του πούνε και να του πει τα έτσι μου. Α, ναι. Το είδα. Ναι, αλλά εκτίθεται όμως στις εκπομπές μετά. Μετά θα φάει γλέντι. Ναι. Όχι, το VAR θα το βελτιώσει το πράγμα. Ναι, και εγώ πιστεύω, αυτό πιστεύω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πώς χάνει βλέπουμε. Από τη μία το ανθρώπινο το. Το λάθος, το οποίο όμως είναι λάθος. Το οποίο δεν είναι λάθος. Είναι 50-50 για μένα. Σαν Γιάννης, 50-50 είναι. Η παγίδα είναι να μην τσιμπάει ο διαιτητής και το VAR. Από την τηλεοπτική φάση. Δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο υπάρχουν πολλές φάσεις. Το VAR, ερώτηση. Ναι. Το VAR είναι συνδεμένο με τον, ας πούμε, την OVA ή το COSMOTE ή το, την ΕΡΤ. Έχει κάμερές του, ναι. Έχει ή κάμερες. Έχει δικές του κάμερες. Και δικές του. Και δικές του, που είναι στις γραμμές, ας πούμε. Ναι. Τρεις. Και δικές του. Και δικές του, ε. Όχι μόνο τη δική τηλεόραση. Ναι. Και μπορεί ανά πάση στιγμή να κάνει rewind. Τα πάντα. Μόνοι του, χωρίς την τηλεόραση. Ναι. Ωραία. Επίσης, αυτό που πήγα να σου πω και με διέκοψες. Ναι, ναι, τι ήθελα να σου πω όμως και με διέκοψες. Αναθυμάζει με κάτι ψέμα. Ήθελα να σου πω και με διέκοψες. Όχι. Με τους ρουφιάνους. Όχι, όχι, όχι. με το VAR. Α, το τηλεοπτικό. Ναι. Υπάρχουν φάσεις, αγόρι μου, που στο replay ναι. Δείχνουν χτύπημα. Ναι. Σε καθαρό χρόνο παιχνιδιού είναι μια απλή επαφή. Κατάλαβες. Όχι. Εντάξει, υπάρχουν τηλεοπτικές φάσεις. υπάρχουν τηλεοπτικές φάσεις. Τι είναι, σημαίνει, τηλεοπτικό πέναλτι λέμε καμιά φορά. Είναι ότι όταν το δείχνεις σε replay και αργή ναι. Κίνηση, φαίνεται ότι υπάρχει χτύπημα. Ναι. Ενώ σε κανονικό χρόνο, όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει ότι είναι μια απλή επαφή. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μπερδέψουν οι διαιτητές. Ωραία, στο Μουντιάλ ναι. Έγινε λάθος στο VAR. Ναι, σε ένα πέναλτι κατά της Πορτογαλίας. Αυτό το πέναλτι. Στην κεφαλιά που έγινε και το χτύπησε μπάλα στο μισό μέτρο στο χέρι του Σέντρικ Σουάρες. Το σπρόξιμο και κάνει κεφαλιά και βάζει γκολ. Εκεί είναι στη διακριτική ευκαιρία του διαιτητή. Ποιο μάτς ήταν αυτό, θυμάσαι. Κοίτα, το σπρόξιμο τώρα στημένη μπάλα. Ωραία. Πέφτουν τα μπουνίδια του. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τι να πρωτοδώσεις εκεί τώρα. Ναι. Αμυντικά, επιθετικά, πέναλτι. Εγώ δηλαδή πιστεύω σε στημένη φάση είναι πολύ τραγικά η τραγική θέση του διαιτητή. Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή μέχρι που αφήνει. Γιατί δεν αυτό είναι τα λαβέρι μεταξύ. Εγώ σαν μπασκετμπολίστα, ξέρω να τυλιχτώ γύρω από σένα και να φανεί ότι μου κάνει εσύ φάουλ αντί να σου κάνω εγώ. Ωραία, και στο ποδόσφαιρο υπάρχει. Το αυτό. Ίδιο είναι, ναι. Εννοείται. Ωραία, αυτό. Άλλο θέλω να σου πω. Εκεί τι γίνεται. Ότι εκεί είναι το ταλαβέρι που κάνει ο διαιτητής με τους παίκτες. Δηλαδή στο Αγγλία-Κολομβία. Ναι. Που ο Σάντσες ο καθυστερημένος παίζει τσαταλίνα μανταλίνα με τον Γκέιν. Ναι. Εκεί δεν μπορεί ο διαιτητής να μην το δώσει. Ναι. Τον έχει ρίξει κάτω, τον κάνει και τον καβαλάει κιόλας. Τι άλλο να κάνεις, δε φίλε, το μαχαιρώσεις. Έτσι το επόμενο στάδιο. Τέλος πάντων, πέρασε και μισή. Να πούμε λίγο τα παιδιά, τους χορηγούς μας. Βεβαίως.
Σπα πριβέ. Ξεκάθαρα. Τι κάνει, φτιάχνει κάτι. Θα κάνει ανακαίνιση. Τα δωμάτια του. Τα δωμάτια του θα κάνει, βάζει άλλα δύο. Θα βάλει κρεβάτι. Ε? Θα μου κάνει κρεβάτι. Να πάω να SK, SK. SK. Ε, ναι. Να πάω να λιώνω. Έτσι θέλει. Mm. Μασάζ, υδρομασάζ, σάουνα, τζακούζι, Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Δυτικά είναι εδώ. Mm. 5.30-5.80 για να κάνει την κράτηση. Μαλλιάς. Μαλλιάς πάνω απ' όλα. Μακρυγιάννη 46, συνόμορφη Λιούπολη. Barber shop, κουρεύει, ξερίζει όλα τα πάντα. Κορυφή. Fresh day. Η καλύτερη πίτσα. Που θα την ξεχάσω, πες τον τέλειο σόρι. Πέτρου Σιδίκα, θα τον πω ότι σε έχω σε κόβουμε από πελάτη εσένα, γιατί δεν... Αλλά έχει ωραίες σαλάτες εκεί. Έχω μαγιονέζα. Έχει μαγιονέζα. Όλες. Κάπου. Εδώ τον τέλειο, αλλά έχει κάποια σαλάτα για μένα. 88-9.000 τώρα με το Mundial, special τιμές. Δώρα, από όλα έχει. Πέτρου Σιδίκα, 22. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Γιαννούλη, άσε τα μηνυματάκια και αυτά τώρα, άσε τα μηνυματάκια. Γιατί ρε φίλε. Πρέπει να πίνω και πολύ νερό. Γιατί, μια φουσκώνεις να μην πεινάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά φίλε πρέπει να πίνω και νερό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ράψεις το στόμα σου. Μόλις το ράψεις... Αν ράψεις το στόμα θα πεινάσω. Θα πεινάσεις. Θα πεινάσεις. Ενώ αυτό δεν είναι. Θα έχω δουλειά. Κοιμήσου. Το στόμα μου με τρέφει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ξεκινάει σε λίγο το μεγάλο παιχνίδι. Το 0-0 δηλαδή. Το Βέλγιο Βραζιλία. 0-0, να το παίξω. Πρόκριση Βραζιλίας στην παράταση, να το παίξω. Ναι. Κάτσε να το περίμενε. Να δω τι επιλογές μου δίνει στοίχημα. Στοίχημα. Εδώ είσαι. Εδώ. Βραζιλία, Βέλγιο. Πρόκριση. Θα σκοράνουν και οι δύο ομάδες. 1.62. Το όχι είναι πολύ ωραίο. Αποτέλεσμα θα παίξουν νίκη Βραζιλίας. Πώς γίνεται η νίκη Βραζιλίας αφού λες 0-0? Ας το κάνω αλλιώς. Θα παίξω άντε. Εσύ τώρα τι είσαι παίχτης? Θα σου πω τι θα παίξω ρε. Το στοίχημα είναι και βάση ποσοστό, ναι. Καμιά φορά άσος και άντε 1,5. Δηλαδή 1-0. Ναι. Ωραία, το δίνει 8 φράγκα. Ναι. Πόσο άσος και άντε 2,5. Πόσο σκολοτούμπες θα κάνουν η Μάρδα, έχει? Όχι, δεν το δίνουν οι αλήτες. Άσος και άντε 2,5. Τι γελίος είναι αυτός. Ωραία, άσος και άντε 2,5. Τώρα δεν μπορούσα να είμαι εκεί πέρα να το να βγω αυτό έτσι από μια βοήθεια και να το χώσω μια κλωτσιά. Μαζί σου θα ήμουν. Ε? Μαζί σου θα ήμουν. Θα παίξω 13 ευρώ το γούρικο. Άσος και άντερ 2,5. Δηλαδή παίρνω το 1-0 και το 2-0. Εντάξει. Αυτά παίρνω. Πάμε. Παίχτηκε. Μπράβο. Πάμε να πάρουμε 65 ευρώ. Εντάξει. Τι έκανες. Δεν θα μας σώσουνε. Αλλά είναι η αξία του παιχνιδιού. Θα πας αύριο, μόλις θα κερδίσεις, θα πας αύριο στο σούπερ μάρκετ και θα πας να πάρεις αυτά που σε έγραψε η γιατρίνα σου. Έτσι θα το πεις. Βάζεις στόχους. Είπα να βάζεις στόχους. Στόχους βάζεις, ναι. Πες μέχρι τέλος Αυγούστου θα είμαι μείον 8. Μην πας σαν κάτι άλλο που λένε 20 κιλά για τέτοια. Βάλε, όχι, μείον 8. 20 κιλά πρέπει να χάσω σε ένα τετράμινο. Πεντάμινο. Δεν μπορώ. Μπορείς, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Πρέπει να γυμνάζεις. Εγώ δεν γυμνάζομαι. Γιατί άμα σακουλιάσεις. Ποιο σακουλιάσεις, να μην σακουλιάσεις. Πέτρα, ρε. Ξέρεις ότι είσαι, ναι, είσαι πέτρα. Γιατί δεν πάει άλλο κοιλιά σου. Είναι τίγκα, είναι ζάντα, δε. Μπιλί, η κοιλιά του κόλκα δεν πατιέται. Και ας κοιτάει, είμαι πέτρα, είμαι σφιχτός. Έσκασε, δεν πάει άλλο στον μπαλόνι, έτσι. Άκου να δεις. Ας και κοιλιά. Η κοιλιά είναι το αδύνατο μου σημείο. Μόνο κοιλιά έχει. Αυτό σου λέω, δεν είμαι σφιχτός. Τα πόδια σου είναι γυμνασμένα. Δεν είναι. Τετρακέφαλο. Δικέφαλος έχεις. Πώς δεν έχω. Πού είναι. Άσε μας, Γιαννούλη. Πού είναι, ρε. Εδώ πίσω. Δεν τους βλέπεις, να. Κοίτα εδώ, κάτσε βάλω και λίγο λάδι, όπως κάνετε κι εσείς. Δεν ξέρεις πόδι, εσύ, δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Όχι. Γιατί σε μπορείς να το ξερίζουν, ρε. Όχι, ρε. Τι? Μειώνουν τις τρίχες. Τις κουρεύουν με το μηχανάκι. Α. Τις μειώνουν, δεν είναι. Πονάνε μάλλον οι φλόρες γι' αυτό. Είναι με... σαν τα κορίτσια. Στο μπάνιο μέσα. Σήμερα έχουμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ, Γιάννη.
Ναι. Η προπόνηση του ΠΑΟΚ γίνεται με ένα center for. Σήμερα. Δεν έχουμε άλλο, ναι. Έγινε, δεν γύρισε. Όχι, την Κυριακή. Πάμε μαζί, Ολλανδία. Κουράστηκε αυτό, ε. Θα το δούμε και θα το αγκαλιάζουμε. Φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό που του έκανε, αν το έκανε ο προπονητή, ναι. Θα το σακάτευε. Έχει λάθο. Τι έχω λάθο. Και εγώ τον γουστάρω τον Μπρίγιοβιτς, είναι ωραίο, είναι αυτό. Αλλά ο άλλο είναι καλύτερο. Δεν σου πω να μην τον βάλει. Δεν μπορεί να μην τον βάλει. Άλλο λέω, ρε. Ο Μίτροβιτς είναι ο νούμερο ένα. Ακριβώς. Ωραία, στο τελευταίο, δεν μπορεί να στο τελευταίο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Ωραία, τράβο, βγάλω τον. Όχι, άλλο. Τράβο, βγάλω τον. Δεν θα πει να μιλήσω, ρε. Τράβο, βγάλω τον. Μα δεν θέλω να τον βγάλω. Αλλαγή για να παίξει ο Πρίγιοβιτς. Όχι, ρε, δεν είπα αυτό. Θα τρώγε την κλωτσία ο προπονητής. Ρε, δεν λέω ο αυτό. Βοηθός, δεν ξέρει πάρα. GM, ναι, καλά. Άκουρε, δεν σου πάω να βγει. Σου λέω το απλό. Ναι. Χάνω ένα 0, είμαι ο Σέρβος, χάνω ένα 0. Και περνάω μόνο με νίκη. Δεν πρέπει να βάλω δεύτερο σεντερφόρ. Δεν έβαλε δεύτερο σεντερφόρ το βόδι. Γιατί δεν χέστη. Φοβήθηκε να μην φάει 5. Εκεί τρελάθηκε ο Πρίγιοβιτς. Όταν χάνει από τη Βραζιλία η Σερβία. Ναι. Ωραία. Είναι ο Μίτροβιτς μπροστά. Οκ. Ρε φίλε, τις μάχες του. Ναι. Τα στοιχεία του. Δεν έχει τον γκολ τόσο εύκολα όσο ο Πρίγιοβιτς. Αλλά έχει άλλα στοιχεία πολύ δυνατά. Εντάξει. Εντάξει, είναι ο πληρωμένος παίκτης. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι και μικρός. Δηλαδή, καμιά φορά οι εθνικές, το ξέρεις καλά αυτό. Δημιουργούν. Βέβαια. Είναι, μα οι Σέρβοι, οι Κροάτες. Εντάξει, όχι αυτή η Κροατία τώρα που κάτσανε είναι κολόφαρδη. Όχι κολόφαρδη, είναι φοβερή γενιά. Είναι γενιά χρόνια. Και είναι μαζί από πολλούς. Ναι, είναι γενιά. Αυτή είναι καλή. Εγώ την Κροατία την πιστεύω πολύ. Αυτή και το Βέλγιο είναι παίκτες που παίξαν μαζί από τις μικρές εθνικές όλες. Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό για να πετύχει μια ομάδα. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει. Δεν σου έχω να βγάλει. Ναι, δεν μπορεί. Οι Σέρβοι είναι αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι θέλουν οι Σέρβοι σε όλα τα αθλήματα το κάνουν τα ομαδικά. Θέλουν να πουλάνε παίκτες. Και μπορεί να είναι όλοι στο εξωτερικό ενώ της Σερβίας. Ναι, αλλά οι μανατζεράδες θέλουν. Είναι έτσι, είναι έτσι το στυλ τους. Γι' αυτό καμία ομάδα ποδοσφαίρου που έχουν πάντα καλούς παίκτες Σέρβοι δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Έτσι δεν είναι. Πρόσεξε με όμως τώρα. Ναι. Όταν εγώ χάνω ένα 0, έχω να διαλέξω. Ναι, ρε, το καταλαβαίνω. Ανάμεσα αυτό, στο να φάω 5 και στο να κυνηγήσω τον πέντε. Ας φάω 5. Εκεί τρελάθηκε ο Πρίγιοβιτς. Ότι σου λέει, ρε φίλε, αφού χρειαζόμαστε τον γκολ. Εγώ έχω τον γκολ. Γιατί δεν με βάζεις. Γιατί είναι τζομπάνι. Γιατί είναι κότα λιράτη. Γιατί όλοι οι προπονητές είναι καλοί και όλοι οι προπονητές. Καλά σημαίνει. Αυτό ήταν κότα, ξεκάθαρα. Μόνο εμείς οι GM δεν είμαστε. Τι έκανε στη Μέντ. Ένα παίκτη μου έμεινε και έκλεισα το ρόστερ. Τον θέλεις πολύ. Ναι. Πόσα λεφτά μας λείπουν από το budget. Μας λείπουν λίγα, αλλά. Εψίς τον πρόεδρο. Το θέμα ήταν να μην. Δεν θέλω να ξεπεράσω το budget. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δεν είναι το budget ό,τι να είναι. Ωραία, ποιο χορηγό. Ένας παίκτης, ένα χορηγάκο άμα βρούμε. Ωραίο, θα τον τιμήσουμε, θα τον κάνουμε. Χρειαζόμαστε αυτός ο παίκτης και κλείνουμε. Πόσο, με μια ταμπέλα τον κλείνουμε. Ναι. Το κάναμε προσφορά, αλλά δεν είναι. Η αξία του είναι καλός, είναι καλός παίκτης. Χρειαζόμαστε μια ταμπέλα, θέλουμε στο γήπεδο. Να του δώσω μια κουπί στο ραδιόφωνο. Αναλυτής, τόσο καλός είναι. Καλός είναι, φίλε. Θα σου κάνει διαφορά στην κατηγορία. Ναι. Ναι. Με αυτόν είμαι μέσα στην τετράδα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Τον έχεις στο ψιστήρι τώρα. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να. Τον έχω στο ψιστήρι, αλλά δεν μπορώ να. Καταλαβαίνω τον παίχτη. Δηλαδή, τον λέω, μου λέει τα χρήματα είναι αυτά, οι αποδόσεις μου είναι αυτές. Κατάλαβες, δεν μπορώ εγώ τώρα να πάω να το κάνω παζάρι, ενώ ξέρω την αληθινή του αξία. Και δεν αυτό λέει θέλω του. Παραπάνω. Αυτό πες του. Του το είπα. Και τι σου είπε. Βοήθησε. Θέλει να έρθει. Καλό είναι αυτό. Μιλήσαμε μαζί του. Ξέρεις τα πάντα όλα. Εντάξει. Είναι ένας παίκτης έμπειρος. Ένας παίκτης ψηλός. Ξέρεις. Και με αυτόν κλείνω. Ξέρω σε δικαιούται. Όχι. Αν έχεις κανένα παστορθημένο. Έχω τόσους. Αλλά δεν είναι αθλητές. Οπότε να πούμε και στον κόσμο μας. Πες μου ένα νούμερο που μας λείπει. Δεν είναι. Δεν μπορώ να πω. 2.000 μας λείπουν. Όχι. Μια ταμπέλα. Μια έτσι. Μια όποιος θέλει, όποια επιχείρηση θέλει να βάλει μια ταμπέλα στη ΜΕΝΤ. Ναι, στο γήπεδο της ΜΕΝΤ. Που πάνε τόσα παιδιά κάθε μέρα και βλέπουν. Θα δώσει 1.000-1.200 ευρώ. Πόσο είναι η τιμή. Όχι, ρε, λίγο πιο κάτω είμαστε. Δεν είναι. Αυτό είναι. Μην λες νούμερα. Είμαστε εκεί. Να ξέρει και τι θα δώσει. Ωραία. Να πάρουμε τον παίκτη, γιατί ο Γιάννης δεν είναι καλά. Κάνουμε τη διαφορά με αυτό. Είμαστε μια καλή ομάδα, με αυτό γινόμαστε αρκετά καλύτεροι.
Καλά, βεβαίως όλα αυτά είναι στα χαρτιά. Στα χαρτιά είναι αυτά. Φίλοι, εντάξει, και εσύ GM καινούριο, εσύ θα μάθεις. Ναι, κάποια πράγματα που κάνεις ασκήσεις επί χάρτου μπορεί να μην σου βγουν στην διάρκεια. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι συμφωνούμε με τον προπονητή και πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο. Ξέρεις, αυτό που κυνήγησα από την πρώτη μέρα που το σκέφτηκα μέχρι σήμερα, ότι άμα είσαι στην ίδια σελίδα με τον προπονητή και έχεις τις ίδιες απόψεις και τα ίδια, ξέρεις, θέλω και αυτά μέσα στην ομάδα και ταιριάζουν τα χνότα σας. Κοίτα, είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο ρόλος τεχνικού διευθυντή του GM για εσάς είναι διαφορετικός από αυτό του προπονητή. Ο προπονητής, τέλος πάντων, τον διαλέγεις με βάση αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ναι. Άρα, αν είσαι τόσο τσομπάνης και διαλέξεις έναν προπονητή που δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση το τι έχεις στο μυαλό σου, τότε δεν είσαι καλός GM. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό κάνεις scouting, γι' αυτό μιλάς με. Εγώ μίλησα με αρκετούς προπονητές. Ναι. Πήγα, μίλησα, αναπτύξαμε, μιλήσαμε για μπάσκετ, το πιο σημαντικό. Ένας-δύο μου μιλάγανε, εγώ που πάω έχω τους παίκτες μου και ξέρεις, είναι και μερικά παλιά μυαλά. Ναι. Τους σέβομαι και αυτούς δεν έχει. Καταλαβαίνω για ποιο. Και θέλω να πω για τον προπονητή. Ναι. Κατάλαβες, είναι άλλοι προπονητές που λένε εγώ να σωθώ, θέλω, είμαι επιτυχημένος. Άλλος θέλει, εγώ θέλω να ανέβω, θέλω budget. Τόσο, ξέρεις, δηλαδή ο καθένας λέει τα δικά του. Μόλις βρήκαμε τα έξω-έξω, γιατί πρώτα ξεκινάς με αυτά. Πήγε στο διατάφτα, ναι. Πάω στο διατάφτα. Στο διατάφτα κάθομαι, μιλάω με. Αποφάσισα ανάμεσα σε τρεις προπονητές. Ναι. Μίλησα μαζί τους, μιλήσαμε μπάσκετ, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για μένα. Είδαμε ότι και αυτό, ειδικά του Γιώργου Καρομουσαλίδη που έχω τώρα για προπονητή, ταιριάζουν, ξέρεις, ακριβώς το ίδιο στυλ μπάσκετ. Μου έβγαλε τη λίστα, τον έδωσα και εγώ μια λίστα με παίκτες. Ταιριάζαμε κατά, τι να σου πω, 80%. Που είναι πολύ σπάνιο αυτό, γιατί έχω μιλήσει με διάφορους άλλους που κάνουν τέτοιο που μου λέγανε άμα είσαι στο 60% είσαι καλά. Πήραμε αυτούς που θέλαμε και τώρα ξέρεις προσπαθούμε να πάρουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Άντρε φίλε, άντρε. Αυτό μια πινακίδα κάτι. Παιδιά, μια πινακίδα. 250 παιδιά ακαδημίες, έχουμε γεμάτο. Ναι, και κάθε μέρα μπαίνουν γονείς, μπαίνουν το ένα, βλέπουν. Εντάξει, βοηθάς και μια ομάδα της Τούμπας, όποιος είναι του Μπιώτης, δηλαδή. Βέβαια. Είναι παράδοση, είναι δύναμη, είναι ιστορία η ΜΕΝΤ. Γιατί να μην δώσετε ένα χιλιαρικάκι. Τι ψυχή είναι χιλιαρικάκι. Τι ψυχή έχει ένα χιλιαρικάκι. Ξεκινάει και το Βέλγιο Μπραζίλ. Μισό λεπτάκι να δούμε ενδεκάδες. Ο Φρουφρού δεν παίζει. Τον έβαλε, τον έβαλε. Πώς δεν παίζει, δε. Και έχουν και το Βίτσελ, δύο Φρουφρού έχει μέσα. Ο Βουίλερ είναι παιχτάρα. Ή παιχτάρα. Ο Νέιμαρ πόσο χρόνο είναι. 24-25. Κόμμα! Πόσο να είναι. Άλλος ο φορικό για αυτός. Βέλγιο. Κουρτουά. Πάλι με τρεις παίζει. Αντερβάλερ, Κομπανί, Βερντόγκεν, Μένιε, Τσαντλί έβαλε. Μπράβο. Βίτσελ Φελαϊνί. Πού έχει αλλάξει δεκάδα, ρε. Βίτσελ και ο Τσαντλί και ο Φελαϊνί δεν ήταν δεκάδα. Ντεμπρόινε, Αζάρ και Λουκάκο. Ξεκινάει το Λουκάκο ο Μυρωδιάς. Ο Μυρωδιάς ο Μαρτίνεθ. Τέλος πάντων. Για να δούμε ωραίο αγώνα, πρέπει να προηγηθεί το Βέλγιο. Ποιος δεν παίζει, ρε. Με τον Λουκάκου. Α, έχουν και τις φανέλες, έτσι. Ναι, Φάγκνερ, Τιάγκο Σίλβα, Μιράντα, Μαρσέλο, Παουλίνιο, Φερναντίνιο, Κουτίνιο, Γουίλιαμ και Ντενινά. 4-5-1 είναι ουσιαστικά. Ο Γουίλιαμ είναι Αμερικανός. Ο Γουίλιαν. Ναι. Ο Γουίλιαν είναι Βραζιλιάνος. Γουίλιαν δεν είναι. Α, ναι. Ναι, Γουίλιαν. Δεν σ' αρέσουν. Φίλε, άκουσα τις δηλώσεις του Μαρτίνεθ πλάκα-πλάκα όταν είσαι ποδοσφαιράνθρωπος. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός του προπονητή του Βελγίου απέναντι στη Βραζιλία δεν είναι τόσο η ομάδα της Βραζιλίας, όσο το μέταλλο που έχει δημιουργήσει έχοντας κατακτήσει τόσα μουντιάλ. Ναι, και εγώ τις είδα τις δηλώσεις. Δηλαδή εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξέρει να εστιάσει στο πραγματικό θέμα. Αυτό εμένα με βγάζει ότι είναι και κότα. Μπορεί να θέλει να φορτώσει με τον ρόλο του φαβορή τον αντίπαλο. Το βλέπουμε και αυτό. Στο μεταξύ σε ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν είναι. Οι ομάδες δεν έχουν απόσταση. Στο ίδιο επίπεδο παίζουν όλοι οι παίκτες. Εντάξει, απλά η Βραζιλία έχει λίγο. Εντάξει. Σ' αρέσει αυτή η Βραζιλία. Ναι, είναι πιο ισορροπημένη τακτικά. Είναι για τέτοια. Για τέτοιες διοργανώσεις. Ναι. Αυτή και η Γάλλη είναι οι καλύτερες ομάδες. Όχι ομάδες. Λάθος. Δεν είναι ομάδες. Έχουν τους καλύτερους παίκτες.
Απλά αυτοί, επειδή είναι όλοι. Η Βραζιλία έχει αποβάλει εκείνο το θεατρινίστικο το ποδόσφαιρο που έπαιζε κάποτε. Ναι, ξέχωρα από τον Νεϊμάρ. Θεατρινίστικο και με την καλή και με τη στραβή. Γιατί τακτικά ήταν ό,τι να είναι. Τώρα είναι όλοι τακτικοί. Έχεις τέτοιους παιχταράδες, τι είναι, τι τακτική να κάνεις. Εκεί όμως χάσανε πολλά τουρνουά έτσι. Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο. Κοίτα τώρα, από αυτούς εδώ. Εντάξει, αυτοί είναι. Όλοι παίζουν. Ναι, αλλά από αυτοί δεν είναι κανένας γνωστός, μόνο Νεϊμάρ. Γνωστός εννοώ. Που να τον ξέρει όλο ο κόσμο. Ναι, δεν είναι top. Εντάξει, έχει top αρκετού. Δηλαδή σε επίπεδο αμυντικού. Αυτό οι βλαχιά οι ποδοσφαιριστές που κάθονται μπροστά. Ναι, αυτό τι. Και τι να κάνουν, δεν είναι ρε Γιάννη, επειδή ήταν πέντε εσείς και βγαίνετε στη σειρά. Αυτό δεν αφήνει. Εσύ το βγαίνατε η ομάδα ολόκληρη, δεν καθόντουσαν σε σκαμπό. Δεν καθόντουσαν σε σκαμπό. Όταν γινόταν η φωτογραφία τη σεζόν. Σε καρέκλες, τι σκαμπό. Σε καρέκλες, τι σκαμπό. Ναι, εντάξει. Οι ποδοσφαιριστές όμως που παίρνονται και αγκαλιά και έτσι και οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Τα βγαίνουν όλοι μαζί, κοίτα εδώ, αγκαλιά. Ναι, ας πούμε αυτό δεν θα υπήρχε ποτέ όταν έπαιζα εγώ. I live in football. Αηδία. FIFA, save or resist. Ρε, είναι δυνατόν. Ναι, εδώ θα σκοτωθούμε τώρα. Τι μας κάνεις και βγαίνουμε φωτογραφίες μαζί. Ναι. Λαμόγια. Πες τα Γιάννη, μαζί σου είμαι σε αυτό. Αυτό τώρα, δηλαδή πάνε τώρα, ξέρεις, όποιος χάσει αύριο παίρνει το αεροπλάνο του και τον μπούλο. Και τώρα θα πάνε να βγάλουν φωτογραφίες, αυτό. Τώρα, παραδείγματος χάρη, ο Κασεμίρο είναι τιμωρημένος. Παίζει ο Φερναντίνιο. Και το Ζον ξέχασε διαπίστευσή του. Και δεν τον βάλανε στο γήπεδο. Ναι. Πού να ψήσεις το Ρώσο, ρε Κασεμίρο, τώρα ότι ξέχασε διαπίστευσή του. Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο τρεις. Ούτε μία στο τρεις. Πήγε και στείλαν κάποιον πίσω στο ξενοδοχείο. Να δούμε ποιος έκανε τον καμπόια. Να πάει στο δωμάτιό του. Θα ανοίξει την πόρτα, θα δει μέσα από το δωμάτιό του. Πεταμένα τα ρούχα όλα αυτά έτσι. Τελικά τον βάλανε. Μετά από παρέμβαση, αποστολή, πήγε εκεί υπεύθυνος ο γενικός αρχηγός, το ένα το άλλο. Και οι Ρώσοι που δεν μιλάνε για αγγλικά, ξέρεις. Όλο έτσι κάνουν. Στο μεταξύ, φίλε, αυτό εδώ το παιχνίδι πάνω τι είναι. Αυτό το παιχνίδι απάνω στο Sky δεν έχω καταλάβει τι είναι. Τελείωσε το Power of Love, ρε φίλε. Δεν το βλέπω ούτε αυτό. Αυτό το βλέπαμε εδώ. Α, αυτό με τις νοικοκυρές. Τον καλά βλέπαμε. Με τις νοικοκυρές αυτό ήτανε. Όχι, που ήταν ζευγάρια. Ναι, αγόρι μου που το παίζανε νοικοκυρές αυτές. Που ήταν λες και βγήκαν από τσόντα χθες το απόγευμα. Οποίες όλες από αυτές έχουν εγκόμενο έξω. Καλά εννοείται. Χορηγό. Εγκόμενο χορηγό. Δεν φαίνεται, φίλε. Και με το που βγαίναν από το παιχνίδι πηγαίναν σε κάτι άλλες χώρες γιατί τους περίμενε εκεί ο χορηγός. Ναι, τα μάθαμε όλα αυτά. Α, για πες. Αυτό. Χορηγός. Η μία πήγε στο Ντουμπάι. Δηλαδή έφυγε από το παιχνίδι και πήγε στο Ντουμπάι. Επίσης τι να δει τη μάνα της. Εντάξει, το και στο Ντουμπάι θα πήγαινες. Εγώ. Η άλλη την έκανα πρόταση γάμου. Καλά, πώς ζεις. Αλλά δεν ήταν ζευγάρι αυτή μέσα. Να, αυτή. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ πέρα έχει τον άλλον που είναι ο Αλαντίν. Να, αυτός είναι ο Αλαντίν. Ο Σοκράτης, ο Ελαμντίν, Αλνταντίν. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν παρακολουθώ τίποτα. Ναι. Ξεκίνησε το Βέλγιο Βραζιλία. Εννοεί τη Βραζιλία την μπάλα στα πόδια. Δεν μου είπες για Ισπανία κάτι. Η Ισπανία, ρε φίλε, δεν έχει παίχτες ταχυδύναμους. Είναι ποταριμόν στην τεχνική. Κίνητρο μεγάλο δεν έχει αυτή η φουρνιά πλέον, έχει κλείσει ο κύκλος της. Τα έχουν πάρει όλα. Και αποκλειστήκαν. Τα ξέρεις πως είναι αυτά. Όσα περισσότερα. Αυτά είναι το ποδοσφαίρο. Γιατί ο μπασκετμπολίστας δεν χορτάει. Καλά τώρα. Θα σου πω εγώ τους Warriors τώρα. Δεν έχει σχολιάσει, δεν πρέπει και James πρώτα απ' όλα. Μεταγραφή. Δεν σχολιάσει ο James, ρε φίλε. 39,5 εκατομμύρια πήρε. Όπως, τι είναι 39,5 εκατομμύρια νομίζω είναι το μηνιάτικο του από τα διαφημιστικά. Ναι. Ναι, αλλά ήθελε να είναι ο ακριβό. Και δεν είναι ο πιο ακριβό πληρωμένο στο NBA. Ο κοντός, ο Chris Paul. Ο Chris Paul έχει το καλύτερο συμβόλαιο. Έχει 160 εκατομμύρια για 4 χρόνια και ο άλλος έχει 154. Πόσο βγαίνει, 38 εκατομμύρια. Ο Chris Paul, ο οποίος ποτέ δεν ήταν τόπο. Ο οποίος Chris Paul είναι πάντα, ξέρεις, έτσι με το χαμόγελο με αυτά και μου λέει ο Πέτζα, είναι το μεγαλύτερο. Άνω κάτω. Νημού που υπάρχει στην ιστορία. Παίξαν μαζί στη Νέα Ορλεάνη. Είναι ο παπάς. Δεν κάνει ποτέ προπόνηση. Δεν έγινε ποτέ top παίκτης. Άμα... Είναι top παίκτης, πάρ' το. Όχι, όχι. Φάση με τον De Bruyne. Ο οποίος σωστά δεν έδωσε στο Λουκάκου την μπάλα. Ξεκάθαρα σωστά. Κακή εδώ είναι κακή τοποθέτηση Φερναντίνιο. Όλη φάση είναι αυτό. Τώρα, δεν με σχολιάζεις τώρα τον αγώνα. Τι να κάνω ρε φίλε, τα λεφτά μας είναι, οι διακοπές μας είναι. Ο Λουκάκου κάθεται σε μια γωνία ο Χέστης. Εκεί δεξιά, ναι. Κάτσε, θα υδρώσουν τώρα. Το αριστερό μπακ θα υδρώσει.
Κοίτα εδώ τι κάνει. Τον έφαγε στον Γουίλιαμ. Μόνο του την έβαλε ο Γουίλιαμ. Είχε παγίδα εκεί, είδε. Ναι, παγίδα στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Ναι, έχει παγίδα. Το κλείνουν στην γραμμή, ρε. Το κλείνουν. Ναι. Δεν είναι με το χεράκι. Το παιχνίδι δεν είναι με το χεράκι, Γιάννη, με το ποδαράκι. Είναι. Το χεράκι θέλει μυαλό, αδερφέ. Με το χεράκι είναι εύκολο, Γιάννη. Κι εγώ παίζω μπάσκετ. Μακριά από μακρύνει το Βέλγιο. Ο Λουκάκου βέβαια κάνει μια κεφαλιά και βρίσκει συμπαίκτη. Κακό αυτό για την ψυχολογία του. Δεν μας άρεσε αυτή η ενέργεια. Πρέπει να κάνουμε ένα μετάδοση μαζί. Αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, όλοι αυτό. Δεν ξέρω τα ονόματα, ρε. Ποιοι είναι αυτοί. Εσύ θα τους βρίσκεις με τα μούτρα ποιο μοιάζουν. Α, ναι, να λέω ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό σαν το ρίζ μοιάζει. Ο Μενιέ ήταν. Ο Νεϊμάρ κλέβει. Ένα-δύο με τον Ζήσου, βγαίνει μια σέντρα. Αυτή τώρα βγάζει σέντρα στην. Αυτό είναι ο καλό τροματοφύλακα. Πού παίζει αυτό? Κουρτουά, στην Τσέλση. Α, ναι. Είναι ωραίο αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι μύτη αυτή. Δηλαδή έχετε ανταγωνισμό. Πρόεδρο τη Μύτη είναι ο Παπαλουκά, είναι ο πρόεδρο. Αυτό δεν φίλε, δηλαδή. Αντιπρόεδρο είναι ο Μπουρούση. Εγώ απλώ μέλο είμαι. Ο Μπουρούση έχει. Ο Μπουρούση πού είναι, έφυγε από την Κίνα? Όχι, ρε, στην Κίνα. Η ιστορία του Μπουρούση. Ένα λέγει για μια ιστορία. Του την πέφτει μία γνωστή. Α, όχι Κινέζα. Όχι. Και αρχίζει και την πέφτει στην ψύχρα. Γνωστή τώρα, πολύ γνωστή. Κάνει την τηλεόραση εκπομπή. Κάνει την τηλεόραση εκπομπή 8 η ώρα το πρωί και τη λένε. Ναι, και λέγε. Και τέλος πάντων, και τον πέσιμο στα Αίσια. Ότι θέλω την. Υπερπέσιμο. Ναι. Και. Σε παίρνει τηλέφωνο γιατί είσαι ο ειδικός. Τι ειδικός γίνεται τέτοι... και αυτά και ξέρω εγώ και αχ πολύ ψηλός είστε και ναι ναι αυτός εντάξει, εντάξει είναι και πειραχτήρι αυτός, πήρε χαμπάρι τώρα το ζών και λέει τι έγινε λέει και του λέει αυτή τώρα το χειμώνα λέει πού μπορώ να σας βρω και καλά. Θετικό, και λέει, ναι, έτσι ξέρεις και καλά τώρα. Ναι. Και λέει μπορείς, στην Κίνα. Πλάκα με κάνεις, ρε. Όχι, λέει, στην Κίνα θα με. Δεν το πίστευε το ζώο το άλλο. Τι δεν το πιστεύεις. Έλα μόνο τώρα. Έπρεπε να το πιστεύεις. Γιατί όλο ταξίδι στην Κίνα. Θα πήγαινε, ναι. Θα έπαιρνε το σωλήνα και θα... 35 στα 36. Ακόμα εθνική ομάδα, παλικαράς, αρχηγός. Πώς λέει καλά λόγια για παίκτη. Ναι ρε φίλε. Φιλαράκι σου είναι γι' αυτό. Για την καρδίτσα, ρε. Ναι, άλλο αυτό. Δεν έχει άλλο αυτό. Όσοι μπασκεμπόλες είναι από την καρδίτσα, έχουν κιλά. Και αυτός φίλε 35 χρονών πήρε άδεια τρεις μέρες για να έρθει να παίξει, όχι τρεις μέρες, πέντε μέρες για να έρθει να παίξει με την εθνική. Αυτό κάναμε πλάκα-πλάκα. Το θυμάσαι που το έκανε. Και τώρα δεν έπαιξε. Και τώρα δεν έπαιξε. Τώρα. Παίζει, όχι, έπαιξε. Βέβαια, ρε. Τι. Είδα λίγο με την Εσθονία, δεν το θυμάμαι. Ναι, ρε. Και παίζει καλά κιόλα. Έμπειρος είναι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Τώρα. Θέμα δυνάμεων είναι το κορμί. Να σου πω κάτι. Πιο πολύ παίζει για μένα τώρα. Δεν έχω μιλήσει μαζί τώρα. Δεν θέλω να τον. Γιατί όλοι το λένε αν θα παίζει. Γιατί δεν θέλω να το λέω. Έχουμε άλλα πράγματα εμείς που μιλάμε. Mm. Πιστεύω παίζει την εθνική ομάδα τώρα. Και δεν είπε και αυτό σταματάγεται. Επειδή είναι αρχηγός. Βέβαια, ρε φίλε. Κατάλαβες, δηλαδή πιο πολύ πιστεύω ότι. Συνεχίζει παρά την καταπώνηση για αυτό το λόγο. Ναι, ρε παιδί, είμαι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Ναι. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα, φίλε. Μικρό πράγμα. Εννοείται, είσαι ο μεγαλύτερος ηγέτης στη χώρα σου. Στο άθλημά σου. Στην Εθνική Αδρών του Ποδοσφαίρου, ποιος είναι αρχηγός. Στην Εθνική Αδρών του Ποδοσφαίρου, το Ρωσίδης. Εντάξει, και αυτό είναι. Έχει ιστορία, ρε φίλε. Όσο και αντιπαθητικός και αν είναι, έχει μια καριέρα. Εγώ δεν γουστάρω. Επιδέπει στον Ολυμπιακό. Όχι, από τα μούτρα, από την αρχή. Τι λες, ρε, ωραίος είναι, παλικαράς. Θυμάμαι βέβαια όταν ήταν μικρός, δεν πίστευα ότι θα κάνει αυτός καριέρα. Αυτός δεν είναι από εδώ, κάπου. Ξανθιώτης. Ξανθιώτης είμαι. Δεν πίστευα ότι θα κάνει καριέρα και με διέψευσε. Μπράβο το παλικάρι. Εντάξει. Άσχετο, δεν το συμπαθώ. Ναι, Στο εξωτερικό και πόσα χρόνια είναι. Αρκετά. Έχει 5. Έφυγε από τον Ολυμπιακό και μπορούσε να φύγει πολύ μικρότερο το Ρωσίδης. Είναι και θέση τέτοια, το δεξί το μπακ είναι εύκολο. Ναι, δεν κουράζουν. Είναι αυτοί που δεν υδρώνουν. Όχι, ρε, υδρώνουν. Είναι αυτοί που δεν υδρώνουν. Και καμιά φορά κάνουν κανένα σπριντ εκεί δίπλα στην γραμμή του αράουτ και. Ω, κούρσα. Έχουν πολλά. Κούρσα, γιατί το λέτε, ρε, φίλε. Τι τρέχει, 110 μέτρα εμπόδια. 120 είναι το γήπεδο. Έσυμα. Κόρνερ για τη Βραζιλία Λατινική Αμερική. Αυτό ποιο θυμίζει. Ποιο. Ο Μενιέ, αυτό ο Ρίτ, ίδιο είναι. Καλά τα είπε. Ο Ρίτ Φόρεστερ, μοιάζει. Ο Φελαϊνί. Ο Φελαϊνί που ξύνει τα. Ναι. Μονίμως τα ξύνει όμως. Ναι. Μονίμως. Πάντα όταν το πιάνει το πλάνο, κάτι ξύνει. Συνήθως αυτό, ναι. Είναι το κολάν που φοράει από κάτω. Στενό.
Είναι ο κλασικός Αμπντάλης που έχουμε όλοι στην παρέα μας. Δηλαδή είναι ο Μανόλο της παρέας του. Είναι ο Γκαφατζής. Ο Γκαφατζής. Ο Αμπντάλης αυτός, ναι. Πάρτο, πάρτο. Ω, το κάνει. Ο Ντιάγκο Σίλβα. Ο Σίλβα. Και το μίλησα πριν. Δοκάριο Σίλβα. Δοκάριο Σίλβα στο 8. Στο 8 καλά. Αυτό πάλι που λέτε ένα λεπτό μετά. Είναι 8 λεπτό. Τι κάνεις δε Λουκάκου, τι κάνεις δε αγόρι μου. Πω το άλογο. Όπα, φάση και το Βέλγιο. Κοντράρι. Προσπίζει, δεν έγινε. Χτύπησε ο Λουκάκου, κάτι έγινε. Έμεινε, πότε σηκώθηκε το μοσχάρι. Τι χτύπησε, σπρίτι έκανε. Φωτιά στον κόλπο για ο Λουκάκου. Πω, τι έκανε ο Λουκάκου. Δεν είναι ότι είναι γρήγορος μόνο. Άνευ πλάκας τώρα. Πω, δοκάρι, στο μισό μέτρο. Δεν είναι ότι είναι μόνο γρήγορος. Είναι ρε φίλε. Εδώ, αυτό και... οι ποδοσφαιριστές το έχουν, κοίταξε. Δεν σηκώνεται γρήγορα να ξαναορμήξει. Δεν είναι, είναι πολύ γρήγορο το έργο. Δεν είναι. Τι γρήγορο, 3 δευτερόλεπτα δοκάρι ήταν. 3 δευτερόλεπτα είναι στο. Δοκάρι, 3 δευτερόλεπτα πήρε. Στο slow motion. Επίσης ο Λουκάκο είναι και 100 κιλά μυϊκής μάζας που τρέχουν γρήγορα. Δηλαδή, αν πας να τον κοντράρεις τώρα. Ναι, έπεσε κάτω. Τελειώσαμε. Δεν τρακαίνεις μάλλον. Ο άλλος έκανε τάκλιν για να τον σκοτώσει και ούτε τον ακούμπησε. Να μην λέμε άλλα καλά λόγια για τον Λουκάκου. Πολύ καλή σεζόν στη Μάντσεστερ. Να μην αναλώνεται στα παιχνίδια της Εθνικής. Έχει συμπασία αυτό. Στο 9, μία μεγάλη φάση για τη Βραζιλία, μία μικρό φάση για το Βέλγιο. Ερώτηση για τη Σουηδία. Ο Ιμπραχίμοβιτς γιατί δεν έπαιξε, ποιος ήταν ο λόγος που δεν έπαιξε. Είχε το τραυματισμό μετά, εντάξει τώρα δεν μπορεί άλλο. Έσκασε. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, εντάξει τώρα. Είναι 36 νομίζω. Είναι τόσο πολύ. Είναι. Και είχε τραυματισμό, φίλε, έφυγε το γόνατό του τώρα. Εντάξει, ναι, αυτό το ξέρω. Αλλά τώρα που πήγε στην Αμερική και έπαιξε και έκανε. Εκεί όμως δεν είναι. Ο γιατρός του δεν μπορεί να του έχει πει ότι παίζει παντού. Παραλίγο. Πολύ το ξύλο, χέρι. Δεν το δίνει. Μέσα στην περιοχή, κόντρες εκεί. Γκολ είναι αυτό, ρε. Δεν μπαίνει, όχι. Κόρνερ. Από τη μία περιοχή στην άλλη. Παρότι εγώ πίστευα πιο προσεκτικές τις άμυνες, αρκετά λάθη. Και αρκετές κακές τοποθετήσεις. Ο Παολίνιο και σούταρε και πάτησε τον αντίπαλο. Μπράβο, πολύ δυνατό αυτό. Ωραίο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Και ο κολλητός μου, ο Γουίλιαν, στο κόρνερ. Πρέπει να πάμε και Διάννη μαζί κάποια φάση. Κάτσε ακούτε το κόρνερ και μετά. Και μόλις θα πάμε θα βάλει ο Λουκάκο γκολ. Όχι ρε. Όχι. Πω φάση Βραζιλία με δύο τσαφ μπροστά στην εστία του Κουρτουά. Το τσαφ του μπιλιάρδου, το τσαφ. Τσαφ το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι λέτε. Ναι. Αυτό δεν είσαι για πάσα, βρε αγόρι μου, είσαι. Ας την πάσα. Κοίτα, αυτό τώρα δεν είναι κλωτσιά που, τέτοια. Τι. Τριανδριώτικη. Όχι. Ο Νεϊμάρ τώρα που πήγε όπου του πετύχαινε. Εδώ ο Φρουφρού. Να, είδες τον παραδείγμα για παρατήρηση. Δεν δίνει ο Ρώσος, ο σκηνοθέτης είναι μυρωδιάς γιατί δεν πιάνει το πλάνο από την αρχή από εκεί που τη δίνει ο Νεϊμάρ. Δύο τσάφιλε. Ένα, δύο. Και Παουλίνιο και Φερναντίνιο. Στο 11 το 0-0 παραμένει σε τεράστιο παιχνίδι αυτό. Να το παίξω λίγο. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε, έχει πρόβλημα τις γραμμές. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον. Με τον Λουκάκο. με τη Ρωσία όπου παίζουν οι δύο ομάδες. Ο πεσταλμένος του Λίμπερο. Ο ψεύτης και έτσι. Ναι. Άμα κλέψουμε ψηλά από το Ζήσους. Ανεβαίνει, ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα βέβαια. Ο κλασικός άπειρος παίκτης που δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί την πολύ καλή ενέργεια και τα σκοτώνει όλα. Αφού βαράει και Κουτίνιο, θα δούμε ωραίο παιχνίδι Γιάννη. Πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Και όπως συμβαίνει παραδοσιακά σε τέτοιες περιπτώσεις, βγαίνοντας από το στούντιο, μπήκε το γκολ. Αυτό γκολ του Φερναντίνιο. Όπως σας το είπα. 1-0 το Βέλγιο και πλέον έχει κερδισμένο και κόρνερ. Αγχωμένη Βραζιλία, φίλοι, με το που το φάγανε. Πάρα πολύ, εύκολη, ναι, εύκολο λάθη. Δεν πρόκειται να είναι κακή εκτέλεση. Που την έστειλε. Έθελα να είναι κομπίνα για το δεύτερο δοκάρι και του φύγει λίγο παραπάνω. Αυτά συμβαίνουν. Στην προπόνηση αυτό, πάλι, πράγμα, αυτό που πάει μέχρι τέρμα πίσω στο. Για να πάρουν τα μέτρα, ρε φίλε, λογικό είναι. Λογικό είναι, ρε. Να μην δώσουν χώρο στον αντίπαλο, να μην ρισκάρουν.
Το θέμα ποιο είναι, ότι στην προπόνηση αυτό το πράγμα που κάνει τώρα ο Ντε Μπρόινε μπορεί να το πέτυχαν ναι. 50 φορές. Ναι, ναι, πάντα έτσι είναι. Καλά, εννοείται. Και αυτό. Τώρα. Πάντως με τα φάουλ τώρα από τα εκτός περιοχής δεν κάνουν κομπίνες. Είναι κατευθείαν όλες εκτελέσεις. Ναι, γιατί είναι η μπάλα τέτοια. Γιατί είναι η μπάλα τέτοια. Δεν είδες ότι η φάλτσα πήρε πριν του Μουσρέλα. Ναι, άμα ναι. ξέρει να τη βαράς, δηλαδή άμα έχει τεχνική στο κουτουπιέ. Φίλε, είναι τρελό μπάλα κανονικά. Τα πέναλτι που είναι όλα στο κέντρο. Δεν είναι όλα, αλλά είναι μια επιλογή. Παλιά ήταν δύο επιλογές. Δεν βάλωσαν στο κέντρο. Σπάνια, μόνο ο Γιώργος Κωστίκος βάλωσε. Ο τεράστιος Γιώργος Κωστίκος. Λέω και ο Δέα τον πει σήμερα. Ναι, παιχτάρα. Σε πόσο μου διάλεπεξε αυτό. Σε ένα γύρο. Δεν είναι έπαιζε εθνική το 80. Παραλίγο να γίνει μια καλή μπάλια για τη Βραζιλία. Δεν... Άμα ήταν όμως ο κοντός εκεί πέρα, δεν την προλάβαινε. Ποιος είναι ο κοντός. Ο Ρομπέρτο Κάρλος. Θέσεις προλάβαινε. Δεν είναι ίδιο επίπεδο είναι, να ξέρεις. Δεν είναι ο Μαρσέλο πίσω από τον Ρομπέρτο Κάρλος. Απλά επειδή είναι χαβαλές. Είναι ο Ρίτσι βλέπουμε εδώ πέρα σε κοντινό πλάνο. Το Μενιέ λέει. Μοιάζει με το Ρίτσι Φόρεστερ, την τόλμη και γοητεία. Οι Βέλγοι επειδή θεωρούνται πολύ χαζοί σαν λαός. Γιατί, έχω τους πιο πολλούς αυτοκτονίζει εκεί. Ναι. Ναι, στο Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος είναι αόρατος μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πάντως οι μεγάλοι παίχτες δεν κάνανε καμία διαφορά. Οι top παίχτες δηλαδή. Κάτι έκανε λίγο ο Ρονάλντο, ο Μέση τίποτα. Δεν μπορούν, δεν είναι εθνικές τους καλές. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρονάλντο κάτι θα έκανε παραπάνω. Ναι, αλλά. Κάτι θα έκανε. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσαν τα παλικάρια. Mm. Κακές εθνικές, γερασμένες. Εντάξει, η Πορτογαλία πήρε το Euro, δεν και εγώ όταν, δεν είχε και κίνητρο. Να το Ρονάλντο, πάρα λίγο. Ο Ρονάλντο, ο Μαρσέλο, τον μίλησες, πάρα λίγο το παστελώσει. Δεν παστελώνει, δεν τρώει αυτός γκολ. Είναι ψηλός, έχει μακριά άκρα. Ο Λουκάκου την πέρασε. Σε καλή μέρα, Λουκάκου, αλλά πολύ μακριά από την περιοχή. Ασάρ, δε. Ιδραυλικός. Την πέρασε. Τι λες τώρα. Ο Λουκάκος που είναι. Έμεινε έξω. Να τους τώρα μπήκε. Φάουλ έδωσε. Δεν υπήρχε φάουλ. Εδώ είναι μονομαχία. Απλά ο Λουκάκου είναι και 1,5 μέτρο πιο ψηλός. Τι να κάνει. Να εξαφανιστεί. Τι να κάνει εκεί πέρα. Ναι. Ακριβώς. Τι να κάνει. Και ο διαιτητής τι να έβει, να μην το δώσει. Δεν είναι φάουλ. Δεν είναι φάουλ, αλλά επειδή πήρε αυτό την μπάλα. Αν δεν την έπαιρνε, θα το άφηνε. Είναι σαν να έπαιζε με το παιδί του. Δηλαδή, κάπως έτσι το βλέπω ο διαιτητής εκείνη την ώρα. Λέει τώρα, κοίτα, πηδάει ο Μαρσέλο με τον Λουκάκου. Πάντως, άμυνα εντάξει. Η Βραζιλία. Τίποτα, ανεβήκαν όλοι πιο ψηλά. Τώρα χάσαν τις θέσεις τους. Δεν τις έχουν χάσει. Και στο ανοιχτό γήπεδο το Βέλγιο είναι επικίνδυνο. Όταν έχει τον καλύτερο πασέρ στον κόσμο, όπως είναι ο Ντε Μπρόινε. Ναι. Που μπορεί ανά πάσα στιγμή, φίλε, εκεί που περπατάει να σε βγάλει. Να σου δώσει την κάθετη, να αλλάξει παιχνίδι, να κλάσει σωστά, οτιδήποτε. Ναι. Όλα θα κάνει σωστά. Πού παίζει αυτό? Στην City. Οι ασίες που έχει βγάλει φέτος ο Ντε Μπρόινε δεν έχουν καταγραφεί ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή τα φάλτσα που δίνει, οι εμπνεύσεις που έχει και αυτά, δηλαδή είναι top. Top. Και είναι τα μούτρα που δεν σου φαίνονται. Ω Νεϊμάρ, άλλη μια φορά δεν ξέρουμε τι έτσι βγήκε. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Αυτό θα είναι ευεργετικό για τη Βραζιλία. Τώρα ανεβείτε. Αν βγει. Χαλάει τις μισές φάσεις. Θα μου πεις τώρα, έχει δημιουργία. Θα σου κάνει μία όμως. Ρε, ναι, αυτό. Αυτό. Νέο λάθος. Εδώ τώρα έχει ανέβει ο Στόπερ, ενώ δεν θα έπρεπε να ανέβει, ο Ντιάγκο Σίλβα για να κάνει παιχνίδι. Και την πούλησε. Σαν δεν κορμιά. Είναι ψεύτικη η σαν κορμιά η Βέλγη είναι καλύτερη. Δεν είναι ψεύτικη. Έχει πολύ ψηλό μέσο όρο ύψους. Δε. Μόνο ο Ντε Μπρόινε είναι κοντός και ο Αζάρ. Οι άλλοι 9 είναι όλοι τα τρία στόπερ, τα χάφτους. Ωραία γκονιά. Ναι, του την έδωσε. Καλή έτσι επαγγελματική. Ούτε φάουλ την έδωσε. Εδώ έγινε ένα σάντουιτς. Και ο Νεϊμάρ πώς χτύπησε. Μάλλον την έφαγε στη σύγκρουση πάνω. Ναι, είναι soft, ρε. Μα το κουσούρι του Νεϊμάρ αυτό είναι. Ωραία, όταν παίζει με την Παρή, με την King Cup και με αυτές. Ναι, ναι. Να κάνει κλίκα και να χειρώνει την Παριζιάνη, καλό είναι. Ναι. Αλλά εδώ έχει κλωτσιά αυτό. Εδώ έχει, ναι, δεν είναι τι γλιτώνει εδώ.
εδώ έχει κλωτσιά. Δεν είναι ψεύτικοι οι Βέλγοι, εμένα μου αρέσουν. Πολύ καλή εθνική, ρε. Και σου λέω, είναι μαζί αυτοί από την άντρα 17 όλοι μαζί. Α, είναι όλοι τέτοιοι, ναι. Ίδια ηλικία, ίδια ναι. Γενιά. Ναι. Φάουλ. Τώρα, ούτε αυτό είναι για μένα. Βάση κανονισμού είναι, αλλά η πρόθεση του παίκτη να πάει στην μπάλα. Φάουλ, κοντινό κόρνερ που κερδίζει ο Παουλίνιο, ο Δοβερτόγκεν. Δεν βγήκε η μπάλα. Δεν βγήκε η μπάλα, την κράτησε. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να βάλει η Βραζιλία με κόρνερ σε αυτή την εθνική Βελγίου. Ή με κοντινό φάουλ, τέλος πάντων. Έτσι πιστεύω. Ε, μα δεν έχουν κορμιά, δεν έχουν εμπόριο. Μόνο ο Σίλβα είναι λίγο ψηλός. Ή όχι. Όχι, και ο Σίλβα είναι κοντός στόπερ, δεν είναι. 1,83-1,84. Οι άλλοι είναι όλοι πάνω από 1,87. 1,86-1,87 είναι όλοι εκεί. Κάτω από 90 δεν τους βάζουμε να παίξουν τώρα. Ωραίο μαλλί ο Γουίλιαν. Ναι. Όπως και να κοιμηθεί και να σηκωθεί, έτσι είναι. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Το μικρόφωνο. Το νερό πέφτει από τον ντους πάνω και... και κάνει βόλτα, ναι. Πάρ' το. Όχι, ναι. Φερναντίνιο, εδώ να εξηλαιωθεί, δεν του βγαίνει το σούτ. Και απομακρύνει η Βέλγια, αλλά μένει εκεί στο Νεϊμάρι μπάλα. Σούτ θα κάνει. Κόρνερ. Αυτό τώρα, πώς θα περάσει, φίλε, από 20 κορνιά η μπάλα. Κοίτα που σουτάρει. Τι πας να κάνει. Εδώ είναι το μήνυμα. Εδώ, ναι. Να έχεις καλό, πέρναγε αυτό. Ναι. Και άλλο κόρνερ, θα το κάνουμε πάσα τώρα λογικά, γιατί δεν έχει χάιρι. Όπως κάνει η Μπαρσελόνα που έχει μόνο το πικέ. Ψηλό. Ναι. Αυτό κάνει η Μπαρσελόνα, με πάσα τα περισσότερα. Αλλά να δούμε. Βγαίνει μαρκάρισμα και στον δεύτερο, είδες. Δεν τους αφήνουν. Ναι. Να σου πω, γίνεται να γίνει offside από κόρνερ. Όχι. Όχι, ε. Και να είναι όλοι πίσω και. Όχι, όχι. Αφού όχι. Η μπάλα είναι στην γραμμή, άρα δεν υπάρχει offside. Ναι. Ωραία. Μπορεί να γίνει offside μόνο άμα τη βρει την μπάλα κάποιο Βραζιλιάνο και ο άλλο είναι εκτεθειμένο όταν έχει γίνει κίνηση. Ναι, τότε ναι. Μόνο είναι offside. Δηλαδή πρώτο δοκάρι πίσω. Ναι, και να έχει εκτεθεί, ξέρω εγώ. Ναι. Τώρα πήγαν δεν δύο. Δεν περνάει με τίποτα φίλε. Δύο πάνω στο Μιράντα και τώρα άντε πάρει πια στο Λουκάκου τώρα. Δεν είναι αυτό. Το δύσκολο είναι τώρα. Κοίτα πώ σηκώνει το κεφάλι όμω, είδε. Playmaker, ναι. Αδερφέ. Ρίξτε τον, μπράβο, έπεσε. Α το βάλει άλλο. Γκολ του De Bruyne. Καλημέρα σας. Γκολ του De Bruyne. Σου λέω, δεν γίνεται να μην κάνει. Έξω η Βραζιλία. Κάτσε, ρε, ακόμα στο 30 είναι, περίμενε. Έξω είναι. Στο 31, απίστευτο γκολ του De Bruyne από κόρνερ της Βραζιλίας. Άλλος ένας. Υδραυλικός. Κοίτα τώρα τεχνική που έχει το σούτ αυτό. Βρε, ο Λουκάκο, ρε, βγείτε από εδώ όπως την άλλη. Αυτή σου είπα εγώ με το που πήρε την μπαλά, δεν πιάστονε. Ναι. Μέχρι να το μαρκάρουνε, αυτό είναι ότι δεν ξέρουν οι αμυντικοί. Δεν μπορεί να το μόνο αυτό που έχει την μπάλα. Απειλή. Πρέπει να πας στην μπάλα. Η πάσα φαίνεται. Εδώ τώρα εδώ, είναι... Κοίτα, εδώ, κοίτα. Κοίτα πώς είναι. Κοίτα, πιο πολύ η αμυντική... Εδώ είναι ο κλιματίας, αυτός που τον άφησε εκεί. Αυτός εδώ πέρα πρέπει να το μαρκάρει. Πω πω, παστέλι. Πρέπει να δείξει την κάμερα πίσω από την πρώην. Εδώ αυτός που θα βγει μπροστά του, αυτός στέγει. Για να ξέρεις. Το 22... Το δεξί τον μπακ. Κοίτα τεχνική. Είναι πώς η πρώτη μπάλα που πάει ευθεία. Όλες πάνε έτσι. Η τεχνική, ρε, η τεχνική. Όχι, εκεί, να κοίτα ναι. Εδώ η μπάλα πάει ευθεία. Μα τη χτυπάει για να πάει εκεί. Ναι. Εκεί σημαδεύει ακριβώς. Ο τρόπος που τη χτυπάει στο σημείο. Σκέψου τον μπιλιάρδο. Ναι. Ο τρόπος που τη χτυπάει είναι για να βάλει την πύλια στη γωνία που είναι μπροστά. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν τη χτυπάει φάλτσα, τίποτα. Ευθεία, μύτο. Τουκ. Αλλά αυτό για να το κάνει. Ναι, αυτό για να το κάνει. Πρέπει να έχει απόλυτη ισορροπία σώματος. Να έχεις τεχνική, να έχεις 15 πράγματα. Σφίξαν οι Βραζιλιάνοι. Αδερφέ, δεν τρώει γκολ το Βέλγιο με τίποτα. Με σούτ από μακριά δεν κερδίζουν. Κάτσε και ψωμί, ακόμα ξέρεις τι είναι 60 λεπτά αγωνιστικά, φίλε. Ξέρω, για πεντάρα πάει. Αν οι Βραζιλιάνοι δεν συντονιστούν λίγο να μαζέψουν τους χώρους, θα έχουν θέμα. Μα έχουν και κοροφαρδία τώρα. Κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα τώρα. Κοίτα τώρα. Ο De Bruyne τώρα. Το σετάρι τώρα. Αλλά δεν έχει ο άλλος δεν το σετάρι. Βέλτινε. Όχι, θα το παγώσουν.
Αυτό τώρα γιατί να το παγώσουν, αφού έχουν, είναι σε ρυθμό τώρα. Γιατί δεν του συμφέρει πλέον στο 0-2, ρε φίλε, να είναι ανοιχτό ο ρυθμό. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τώρα όμω είναι φάση. Είδες, θα χάθηκε μπάλα. Εύκολα γίνεται. Η κατοχή έμεινε, αυτό σκέφτηκαν. Ναι, αλλά έχει λάθο. Εσύ σκέφτεσαι σαν πασχετικό, γιατί το καλάθι έχει πιθανότητε να μπει. Ναι. Ο ποδοσφαιρικό καταλαβαίνει πότε είναι. Τζάμπα του τρέξιμο. Ναι. Μάλιστα. Κοίτα τώρα, πουλάει τρέλα ένας νεαπολίτης φίλος. Πουλάει τρέλα. Δεν πειράζει, θα τελειώσει το παιχνίδι και θα σου πω εγώ. Στο μεταξύ είναι πλέον το ποδόσφαιρο τέτοιο που όλοι οι παίκτες έχουν πάνω κάτω την ίδια τεχνική. Δεν είναι δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εντάξει. Ναι. Δεν φαίνεται η διαφορά του Βραζιλιάνου με τον Βέλγο. Υπάρχει, ρε. Ναι. Τελείωσε αυτό. Σχολιάζουμε εδώ τον αγώνα. Βραζιλία, Βέλγιο 0-2. Δεν έχει, η Βραζιλία δεν έχει τίποτα. Μια χαρά έχει, ρε. Κάτσε να τους βγει καμιά φάση και θα σου πω πώς αλλάζει το παιχνίδι. Τι είσαι Βραζιλιάνος, είσαι. Όχι. Από μικρό παιδί Βραζίλ, εσύ. Όχι, βρε, όχι. Απλά σου λέω τώρα ότι δεν έχει τίποτα. Μια χαρά έχει. Απλά τώρα βγαίνει το παιχνίδι στους άλλους. Ακριβώς. Είναι ισορροπημένες ομάδες. Είναι δηλαδή όπως θα σου καταλάβει τώρα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Περίμενε ποτέ στα playoff να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακός. Το κέρδισε. Πήγε για μετά break ο Παναθηναϊκός. Αυτές οι ομάδες έτσι είναι αυτές οι δύο. Η διαφορά είναι εκείνο που είπε ο Μαρτίνεθ. Κοίταξε να δεις. Η διαφορά το Βέλγιο ότι έχει πιάσει απόδοση και το maximum του. Δεν είναι maximum. Maximum είναι αυτό. Ναι. Και επειδή και άμυνα είναι maximum για τους Βέλγους. Οι Βραζιλιάνοι όμως άμα πιάσουν το maximum τους μπορούν να τους ρίξουν 5. Το Βέλγιο δεν μπορεί να του ρίξει 5. Πάρτο. Όχι. Κεφαλιά του Ζίζους. Πρώτη, δεύτερη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Τιάγκο για την Βραζιλία που πάει να μπει. Λέει τώρα, θα βάλουμε 30 ευρώ στην ισοφάρεια στο δεύτερο ημίχρονο. Άμα θες να τα κλάψεις. Άλλα. Αν δω τι μου δίνει. Και αν μου δώσει, θα τα βάλω. Εγώ λέω θα βάλουμε κι άλλο το Βέλγιο. Άμα παίξουν, δεν έχουν θέσεις. Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω μετά το ημίχρονο. Για να τους μαζέψει, να τους πει τι κάνετε, βλάκες. Δηλαδή δίνετε χώρο στον Ντεμπρόινε και στο Λουκάκου. Κοίτα εδώ τώρα. Και ποιος θα το σταμάτησε. Αφού τρακαίνουν μεταξύ τους, δεν βλέπεις. Μπίλι. Δεν τρακαίνουν μεταξύ τους. Μπίλι είναι 10 χρόνια στο αθλητικό ραδιόφωνο, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Καταλαβαίνεις. Πόσα χρόνια έκλεισε πλέον. 10, ναι, καλά θυμάμαι. 10 χρόνια. Ναι, τρυφερό αγοράκι είχε, θεάτριχο. Το ίδιο μήκος είχε τα μαλλιά του. Ίδια, δεν μακρύνουν ποτέ. Δεν μακρύνανε. Και ο Μπίρης, για να πούμε και στα κορίτσια, ότι ξερίζεται με τσιμπιδάκι. Είναι τα παίρνεις με τσιμπιδάκι. Ναι, φίλε. Παίρνεις τσιμπιδάκι. Ξηρά δεν έχει βάλει ποτέ αυτός επάνω του. Δεν έχει τρίχες. Ποια πόδια ρε, τα γένια σου. Χνούδι έχεις ακόμα. Οπα. Παραλίγο αυτό το γκολ το σώσε Κουρτουά. Μόνο μόνοι του άμα βάλουν. Τι είναι, αυτοί πώς το βάλουν. Ο κολλητός μου Μαρσέλο που τον κράζει ο Γιαννούλης πάλι έφτασε κοντά στον γκολ, δεύτερη φορά. Τι έφτασε στον γκολ, ρε φίλε. Σου του Κουτίνιο το βγάζει ο Κουρτουά. Αρχίζει τώρα η. Τώρα που του μίλησε, ξέρει τώρα θα γίνει. Οπότε μιλά κάτι. Ναι. Τι ωραία γωνία, αλλά ο άλλο είναι 2 μέτρα, φίλε. Ο άλλο είναι 2 μέτρα. Είναι... Και έχει τον ίδιο διαβάσει. Τώρα εδώ για να μπει αυτό μόνο με. Κοίτα φάλτσα που πήρε. Τι έκανε ο Μαρσέλο. Το σωστό. Σέντρα έκανε. Τι λες, σωστό. Έκανε απειλή σέντρα. Για σουτ. Κόντρα και πήγε μέσα η μπάλα. Τι. Γιατί πιστεύεις ότι δεν το θέλεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που το ψάχνεις αυτό. Βέβαια. Όταν την πετάς την μπάλα στα πόδια των ονών. Αυτό. Άντε πάλι. Τώρα είδες. Είχαν τοποθέτηση σωστή. Πριν δεν την είχαν. Την ξαναπήρανε. Άμα την τζίμπαγε ο Βάγκος. Είχε κάλυψη. Νεϊμάρ. Πάλι σε αντίπαλο. Φερναντίνιο έχει σκυλιάσει γιατί βάλετε στον κόλλο έχει τελάθει. Δηλαδή άμα δεν τους βγει το παιχνίδι είναι σίγουρη κόκκινη. Αυτό να το παίξεις. Ναι. Oh. Άντε πάλι δεν πρέπει να είναι μόνος του. Μιλάμε για ηλίθιους τώρα, το μυαλό δεν βάζουμε τίποτα. Δεν πέφτει και δεν ούτε φάουλ δεν μπορεί να κάνουν. Ούτε τώρα δεν θέλει να πέσει. Ο ηλίθιος. Φύγε, φύγε. Πήγαινε προς το Λουκάκο εκεί. Φσάιτε. Δώσ' το φάουλ ρε γάμο. Πώς το λένε, εγώ από μικρό παιδί Βέλγιο να ξέρεις. Εμείς είμαστε να μην βάλει γκολ ο Λουκάκος, βάλει 12 το Βέλγιο. Α, ναι. Ναι.
Δεν μας ενδιαφέρει. Πόσα είπαμε έχει ο Λουκάκος, 4. 4. Και ο Κέιν έχει 6. Ναι. Έχει 6, ε. 4 αγώνες. Όχι σε 4. Πόσο παίξανε. Ο Κέιν έπαιξε 2,5. Έπαιξε 2 στον όμιλο. Η Αγγλία πότε παίζει, αύριο ή μεθαύριο. Πότε είναι. Ε? Η Αγγλία πότε παίζει. Μεθαύριο. Μεθαύριο. Έπαιξε 2 στον όμιλο. Ναι. Όχι 2, έναν και 60 λεπτά. Και έναν δεν έπαιξε καθόλου. Τι κάνουν, έτσι. Όπω Λουκάκου. Λουκάκου δεν του βλέπει. Σαν να παίζει με τα παιδιά του. Είναι καθαρά. Ξεκάθαρα. Ο Ζά θα τελειώσει μόνο του. Α, όχι. Όχι, ρε. Φάουλ θέλουν τώρα, ρε. Θέλουν να κερδίσουν φάουλ. Και λέγαμε τώρα για τον Κέιν και ότι έπαιξε και 90 με παράταση στο παιχνίδι με την Κολομβία. Και τα απέναντι. Τα απέναντι μετράνε, εντάξει. Στα απέναντι μετράει τον γκολ. Δεν μετράει. Όχι. Στα απέναντι δεν μετράει. Τα απέναντι μετράνε. Στα απέναντι στη διαδικασία δεν μετράνε. Α, ναι. Πληρωμένοι ήμασταν τότε, Γιάννη. Με 7 του θα μα πιάσει. Το ρεκόρ ποιο είναι. Το ρεκόρ. Σε μουντιάλ κάτι. Νομίζω 11 ένα Γάλλο το 30 κάτι. Εντάξει, ρε, τώρα τα σύγχρονα λέμε. Αυτό ο Γερμανό, ο Κλόζερ, πώ τώρα. Και ο Κλόζερ έχει πετύχει 8 νομίζω μια φορά. Εκεί στα 7-8 είναι το top. Νομίζω και ο Ρονάλντο έχει μια φορά 9. Τι την παιχτάρα, βάζα. Είναι πολύ φρέσκο το Βέλγιο, παραδόξω. Φάουλ αυτό δεν είναι. Είναι, αλλά δεν το δώσει. Γιατί. Γιατί χάνει η Βραζιλία. Είναι από αυτά τα σφυρίγματα. Ποιο παίζει, Βορειάδη. Εδώ τώρα είναι. Αυτό δεν είναι. Είναι φάουλ, καθαρό. Βαρ τώρα δεν θέλει. Ο, δεν είναι για βάρ, το ψήλο πήδημα βάρ. Εδώ που τον έκοψε. Αυτό σου λέω, θα του αφήσει σφυρίγματα τώρα, ε. Είναι η Βραζιλία. Α, το έδωσε πριν. Το προηγούμενο έδωσε. Άμα βάλει κανένα γκολ, Λουκάκο, αυτό το φάουλ που το μίλησε. Ναι. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για το Βέλγιο απέναντι στου νάνου τη Βραζιλία. Εντάξει, αυτό δεν έχει μούτρα τώρα για. Οπότε πρωί είναι. Όπου θέλει την πάει. Καλύτερα να έχει ένα τέτοιο. PlayStation. Δεν υπάρχει. Είναι για παίκτη που βγαίνει μια φάση 30 χρόνια με αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι γρήγορο, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Αλλά άμα πάρει την μπάλα στα πόδια του, κοίτα που θα τη στείλει τώρα. Όπου θέλει. Είναι πολύ κοντή η Βραζιλία. Πολύ κοντή. Ναι, τώρα θα πάει δεύτερο δοκάρι λογικά. Όχι, απευθείας. Το έβγαλε. Το αξιοσημάδευε. Λίγο πιο. Πιο αριστερά. Ναι. Το ύψος ήταν το κατάλληλο. Ακριβώς γι' αυτό το ύψος πήγε. Πήγαινε. Ναι, δεν πήρε τα φάλτσα. Εκεί, δηλαδή. Ήθελε μισό μέτρο. Ακριβώς. Όπως το βλέπουμε. Με αυτή τη δύναμη. Είδες το, ούτε καν να την. Ίσα-ίσα την κλείστε στα χέρια του. Τέτοια δύναμη είχε. Ναι. Βλέπω τη Βασιλεία μα το έκανα τρίτο. Έχουν και τον Εφιάλτη που φάγανε τα 7 στο προηγούμενο. Αυτό λέω ότι δεν είναι τώρα. Αυτό τώρα είναι σημάδι. Τα δύο χέρια πάνω, ε. Σημάδι. Η κομπίνα. Κομπίνα. Πρώτο. Ω! Παραλίγο. Κομπανί. Πρώτο δοκάρι. Δουλεμένο είναι αυτό, ε. Βέβαια. Γιατί τώρα μαζευτήκαν οι ψηλοί στο δεύτερο, νομίζαν όλοι φάγανε τον πρόλογο και πετάχτηκε ο κομπανί στο πρώτο. Τι έγινε, τα κουνάκι έκανε. Τι νέε, μπορεί που στα μέσα, ό,τι γίνει. Έχει τώρα. Είναι γάτο ο τερματοφύλακα τη Βραζιλία, δεν είναι. Ο Άλισον είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι τόπο. Το λέγανε αυτό παλιά το 86 το δεύτερο με τον Κατσαρόπουλο. Τα Φαρέλ. Ήταν... Το 86 ήταν ο Κάρλο. Έτσι λέγονται, ένα μυρωδιά εντελώ. Στην Βραζιλία. Ναι. Μετά το 90 ήταν. Τα Φαρέλ. Πιο μετά. Καλό τερματοφύλακα. Ο πρώτο καλό τερματοφύλακα που βγάλανε τη Βραζιλία. Μετά κάναν σχολή. Μετά βγάλαν πολλού καλού. Φαντάζομαι να είσαι παιδάκι μικρό στη Βραζιλία. Και να είσαι τερματοφύλακα που να σου χαζό και τον νιάζει. Να ο χαζό τη πόλη που να είσαι. Έχουμε πάει στην Κόπα Καμπάνα με την Εθνική. Και δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο, παιδάκια, κοριτσάκια, αγοράκια να είναι με την μπάλα να παίζουν ποδοβόλι. Ανά 5 μέτρα είχε ποδοβόλι. Ναι, τι άλλο να κάνουν. Τι άλλο να κάνουν. Να σπουδάσουν. Εγκληματολογία. Αυτό τώρα τι ήταν. Τίποτα. Δεν είχε επιλογή. Πέταξε μια κάθετη και ο Θεός βοηθός. Στο 43 προηγείται το Βέλγιο 2-0 με το αυτοκόλ του Φερναντίνιο και την γκολάρα του Ντεμπρόινε μετά από κούρσα του Λουκάκου. Εντάξει, βλέπω είναι καλή η Βέλγη. Τώρα έχουν την ψυχολογία. Ναι. Στο ποδόσφαιρο 70% ψυχολογία. Τώρα ξέρεις το μοναδικό χειρότερο πράγμα να φάνε γκολ τώρα. Δηλαδή στο τέλος του δημιχρόνου. Στο τέλος γυρνάει όλο το. Και στις αρχές του δεύτερου το φάνε πάλι θα γυρίσει. Μπα όχι.
άμα μπουν με το 2-0 μέσα στα αποδυτήρια, κλειδώνουμε πίσω, δεν αφήνουμε κανένα, σηκώνει το, ο αρχηγός, τους βουτάει όσο το λαιμό, θα σας... όποιος χάσει τον μπέκ του και τέτοια. Τώρα οι Βαζιλιάνοι θα μπουν μέσα και θα πούνε, θα τάξουν τον νεφρό του στον ένα, στον Άγιο Ραφαήλ, τον, ναι, ναι. Το σηκώτη στον, στην Παναγία τον, του Ρίο Τζανέιρο. Θα έχουμε τέτοια τώρα στα αποδυτήρια, κάτσε. Δεν έχει φανταζεί καθόλου. Ρε, εσύ έχει αλλάξει το ποδοσφαιρό. Δεν είναι οι αποστάσεις πλέον που πρέπει να κινηθείς είναι πάρα πολύ μικρές. Γι' αυτό είναι λάθος ότι το παιδόν παίρνει μπάλα με χώρο. Εγώ πιστεύω για να γίνει μια δραματική έτσι, ωραία αλλαγή στο ποδόσφαιρο να βγάλουν έναν παίχτη. Να παίζουν με 10. Α, δεν γίνεται. Με 10. Και περισσότερα παιχνίδια και 10 δεν γίνεται αυτό. 10 και άλλα να έχει 4 αλλαγές. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να γίνει. Θα έχει πιο πολύ κενό. Πιο πολύ χώροι θα υπάρχουν. Ε, θα εκπαιδεύσουν τα παιδιά έτσι ώστε να είναι. Θα γίνουν όλοι αθλητές μετά, ναι, τέρμα το. Άστα. Δώσ' τη βρε κουτίνη, δώσ' τη βρε αγόρι μου. Πέσε. Να τους έπεσε. Δεν ζήτησε κάτι. Σφύρα, σφύρα! Ε, το Λουκάκο καμιά κοσία το δώστε επιτέλους. Σταμάταρε να λες έτσι. Ε, τι είπα, δεν το κλειδώσουν μια κοσία, δεν είπα να το σκοτώσουν. Πώς θα τον παίξει αλλιώς τον Λουκάκο, ρε. Ε, αυτό είναι η μαγιά. Ε, πώς θα τον παίξει αλλιώς. Δηλαδή, εγώ τον Λουκάκο τώρα πρώτη φάση τα πια, δεύτερη τα πια. Ναι. Τρίτη σκαριά, τέταρτη. Πω, πω, ναι, μάλλη, είναι ούτε σέντα δεν μπορεί να βγάλει. Όπα, για βάρ μυρίζει αυτό. Όχι, μάλλον το πει, όχι ρε. Για βάρ μυρίζει αυτό. Πήρε την μπάλα Λουκάκου τώρα, κάτσε. Πω, πω, τον Ντεμπρούιν, την παιχνίδι κάνει. Όλα σωστά. Όλα σωστά. Όχι, για βάρ μυρίζει αυτό. Όχι, σου λέω, ρε, ξεκόλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν δείχνουν έτσι το διαιτητή, γιατί όχι. Τον δείχνει. Για να δει την πρώτη αντίδραση. Δεν βρήκε αντίδραση, έφυγε. Κατάλαβες. Δεν είναι ο σκηνοθέτης, αυτό κάνει τώρα. Η δουλειά του σκηνοθέτη, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τώρα τι υπάρχει πίσω από την κάλυψη του αγώνα. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, 16 κάμερες. Τώρα αυτό πρέπει να έχει 24-25. Ναι, και μπορεί και παραπάνω. Πολύ ενδιαφέρον, θέλω να μου το πεις αυτό. Ναι, και αυτή τη στιγμή διαλέγει πλάνα. Έχει το κεντρικό. Ναι. Υπάρχουν οι άλλοι που κοιτάνε δεξιά-αριστερά τις άλλες κάμερες, πας και βρούνε κάτι. Υπάρχουν τα κοντινά, υπάρχουν οι παρακάμερες. Ναι, αλλά ένας είναι που φωνάζει νούμερα. Ένα, φωνάζει, δύο, ο ένας, ναι, φωνάζει ο ένας, αφού του έχει πει και ο άλλος, κοίτα, έχω αυτό. Μπαπ, πήγαινε εκεί. Αμά, καλή παλιά. Offside δεν έχει. Όχι, δεν είναι. Ποτέ. Corner. Offside, το έδωσε. Έλα, ρε Γιάννουλη. Έλα, ρε. Φαίνονταν οριακό, ρε. Για να δούμε. Δεν ήταν. Ήταν. Α, ναι. Ήταν. Ξέρεις ότι μπορούν να ελέγξουν ακριβώς το ένα χορτάρι. Μέτρο. Όχι, ρε. Ήχτη κλωτσάει την μπάλα ή δεν την κλωτσάει. Υπάρχει ένα κλάσμα που μπορεί να το φάνε στη γραμμή όταν ναι. Βγάζουν. Έτσι. Τώρα αυτό είναι τηλεοπτικό. Ναι. Φαίνεται, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Τον έχει βρει τόσο ώστε να μην συμβεί τίποτα. Κατάλαβες. Ναι. Το έλεξε. Δεν πρέπει να το έλεξε. Στο ΒΑΡ, λέ. Όχι, όχι, το έλεξε. Ημίχρονο. Ημίχρονο. Βραζιλία-Βέλγιο 0-2 με το αυτοκόλ του Φερναντίνιο και την, του Ντε Μπρόινε. Εμείς θα σας αφήσουμε εδώ για να μπουν τα παιδιά που είναι πιο ειδικά πάνω στα θέματά μας. Και πάμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο πουθενά αλλού. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.